Περίμενα 34 χρόνια. Θα κολώσω σε 6 μέρες. Ξαναρωτώ. Είναι το ερώτημα. Είναι ρητορικό. Είναι σαν τα δημοτικά τραγούδια. Δεν περιμένω απάντηση. Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπη. Μηδέ σε γάμο ρίχνονται, μηδέ σε χαροκόπη. Μόνος του απαντάει ο Μαλαμπίμπι. Ρωτάει, δεν είναι κανένας εκεί. Την ώρα που λέει το δημοτικό τραγούδι και τώρα ρωτάει και απαντάει μόνος του. Και λέω, ποια είναι εκείνη που κατεβαίνει ασπροντημένη από το βουνό? Σαν πως είναι κανένας να το απαντήσει, μόνος του ρωτάει. Μόνος μου ρωτάω κι εγώ λοιπόν. Δεν περιμένω να μου απαντήσει κανένας. Ούτε καν ο Κιώσης που είναι πίσω από τη βιτρίνα, γιατί τα ωραία αγόρια τα βάζουμε πίσω από βιτρίνες. Μοντέλο. Έτσι το κάνουμε. Αντρέ, αδευτέρωτε αρχηγέ. Αρχηγέ μου, αγαπημένε. Έχεις τόσο πολύ ΠΑΟΚ μέσα σου. Έχεις τόσο πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα που θα είσαι πιο παρόν από ποτέ. Ασχέτως αν θα φοράς τη φανέλα με το 20 ή αν θα φοράς τζιν και μπουφάν ή αν θα φοράς τη φόρμα της αποστολής. Λίγη σημασία έχει. Σήμερα όλες οι προσευχές μας, όλη η θετική μας ενέργεια είναι μαζί σου. Εσένα που έγινες ο σημειοφόρος αυτής της ομάδας. Ο ηγέτης. Αυτός ο οποίος πήρε την ομάδα στα δύσκολα από το χέρι. Έχεις την πιο καθοριστική, την πιο κομβική συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα. Την πιο ολοκληρωτική συμμετοχή σε αυτό το πρωτάθλημα. Όλων οι ευχές μας λοιπόν, όλη η θετική μας ενέργεια είναι σήμερα να δείξει απλά μια διάταση, να δείξει μια κάκωση και όχι, όχι χιαστούς. Σήμερα θα ξέρουμε, χθες δεν μπορούσαμε να ξέρουμε, δεν μπορεί να ξέρει κανένας τόσο γρήγορα. Απλά οι κουβέντες των συμπαικτών του ότι θα τον περιμένει ένας Γολγοθάς, τα ποσταρίσματα των συμπαικτών του που πλημμύρισαν το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας, κουράγιο αδερφέ μου, από όλους τους συμπαίκτες του, προς τα εκεί δείχνουν ότι ο τραυματισμός δεν είναι ελαφρύς. Δεν είναι ελαφρύς. Σε αυτόν λοιπόν έλαχε ο δύσκολος ο κλήρος. Ειδικά σε αυτόν. Ειδικά σε αυτόν. Σ' αγαπάμε, σ' αγαπάμε πολύ δυνατά, σε γουστάρουμε. Είσαι πολύ πολύ σημαντικός για μας. Έχεις ήδη γράψει το όνομά σου με χρυσά γράμματα στην ιστορία. Τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου, τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας τα εγγόνια θα σε μνημονεύουν πάντα για αυτό που έχεις κάνει μετά την επιστροφή σου από τη Wolfsburg και την Bundesliga. Έχεις γραφτεί με ολόχρυσα γράμματα στο βιβλίο της σύγχρονης ιστορίας του ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι αυτός ο καθοδηγητής, ο ηγέτης, ο πρωτοπόρος, ο αρχηγός με κεφαλαία γράμματα που πήρε την ομάδα από το χέρι για να γυρίσει πέρσι στο ντάμπλ και φέτος να ξαναπάρει το πρωτάθλημα μετά από τόσα χρόνια. Μη μασάς τίποτα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να σημαίνει αυτό κάτι. Πέρα από τη δική σου ταλαιπωρία, πέρα από τη στεναχώρια μας την ανίποτη χθες, θα σας το πω έτσι ειλικρινά όπως το σκέφτηκα, προτιμούσα κάποια στιγμή χθες, προτιμούσα να έχανα εχθές που λέει ο λόγος και να ήταν υγιής ο αρχηγός. Θα μου πεις, χαρίζεις έτσι το αίτητο για να είναι εντάξει ο αρχηγός και να μην είχε χιαστούς, αν έχει χιαστούς, ναι και αυτή η σκέψη μου πέρασε από το μυαλό. Ένα τελείωτο πανηγύρι. Τι θέλετε, στις γέφυρες, στην Κατερίνη πριν το μάτς, με κερκίδα, φαντάσου να είσαι ξένος παίκτης. Άντε, ο Πασχαλάκης, ο Βιερίνια, ο Πέλκας, ο Λιμιός, αυτοί ξέρουν λίγο πολύ τι συμβαίνει. Ο Πέλκας ειδικά, ο Πέλκας που από τα 13 του είναι στον ΠΑΟΚ, φυσικά και ξέρει. Και έχει κάνει χθες, μετά από καιρό, ένα σπουδαίο παιχνίδι. Η σκηνή που σκοράρει τον γκολ που εκείνη τη στιγμή νιώθει ότι δίνει το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Ένα παιδάκι που το πηγαινό έφερνε ο πατέρας του από τα Γιαννιτσά κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Ένα παιδάκι 13 ετών που έκανε όνειρα κάποια στιγμή να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ την πρώτη ομάδα. Εκείνη τη στιγμή με τον περιβραχιόνο στο χέρι που σκοράρει και λέει: δίνω εγώ το πρωτάθλημα με τον γκολ μου. Γι' αυτό και ξεσπάει σε λιγμούς όταν τον αγκαλιάζουν όλοι. Πέφτει στο χόρτο. Και ξεσπάει, περιμέναμε ένα μεγάλο παιχνίδι από σένα, τώρα που ο αρχηγός δεν θα μπορεί
Τώρα περιμένουμε να δείξεις το πρόσωπο που είχες δείξει πέρσι, Δημητράκη. Έστω στο τελείωμα της σεζόν, σε αυτά τα μάτς που απομένουν, στον ημιτελικό κυπέλου, στον τελικό κυπέλου, περιμένουμε από σένα μεγάλα παιχνίδια. Χθες λύσαξε. Εκτός ότι πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ με ανάποδα φάλτσα με εξωτερικά, λύσαξε μέσα στο παιχνίδι, ξανασκοράρει, κάλυψε κάθε σπιθαμή του γηπέδου, ένιωσε ότι το πανί αυτό στο χέρι που του έδωσε ο σπουδαίος αρχηγός, που του έδωσε ο σπουδαίος Αντρέ, είναι μεγάλη ευθύνη. Και την πήρε την ευθύνη. Απλά, όπως σας είχα πει όλη την εβδομάδα, δεν το παίζω έξυπνος. Τι σας έλεγα όλη την εβδομάδα. Πάμε σε ένα μάτς που η κλωτσιά θα πάει σύννεφο. Στο 5 ο άλλος στους κερβελές πάει να κόψει τον αστράγαλο του Ολιβέιρα στα 2. Ευτυχώς που είναι δυνατός καρύ, γιατί μπορεί εκεί να του διαλύσει τον αστράγαλο. Στη χειρότερη περίπτωση να είναι ένα κάταγμα. Στην καλύτερη περίπτωση ένα διάστρεμα. Να του διαλύσει το πόδι. Λοιπόν, κιτρινούλα. Okay. Και από την αρχή λοιπόν παίρνουμε το μήνυμα. Αυτό που λέγαμε όλη την εβδομάδα, ότι πάμε σε μια έδρα που θα αντιμετωπίσουμε απόλυτα εχθρικό κλίμα με αντεθνικά συνθήματα βου για τη Μακεδονία. Ποιοι? Οι Λαρισαίοι. Ποιοι? Οι Λαρισαίοι. Με σκληρό παιχνίδι, με αντιαθλητικό παιχνίδι σε πολλές φάσεις, με ένα διαιτητή μπαγλαμά. Βρίσκω διάφορες ανώδυνες λέξεις, γιατί δεν θέλω να πω αυτές που πραγματικά σκέφτομαι, γιατί είναι κρίμα να μου φέρνει η Γεωργία με την Εκταρία και το Θάνο την εφημερίδα και τους καφέδες στα διαβατά. Λέω λοιπόν ότι αυτό ακριβώς αντιμετωπίσαμε, απόλυτα εχθρικό κλίμα, κλωτσιά σύννεφο, ένα διαιτητή που ανέχτηκε το παιχνίδι, τις αγωνιές, τα χτυπήματα, βρισχές στην εξέδρα, υπάνθρωποι, γιατί δεν μπορώ να βρω άλλη λέξη, που πήγαν και βεβήλωσαν το μνήμα των παιδιών. Δηλαδή, πόσο πιο κάτω μπορεί να πας, ρε φίλε. Και ειλικρινά σας λέω, μετά το πρώτο συνέστημα που είναι η οργή που μου βγαίνει, που πάει ο άλλος και γκρεμίζει το εκκλησάκι ανθρώπων που ήταν 17, 18, 20 χρονών και τους έκοψε το νήμα της ζωής ένα τροχαίο ατύχημα, ανθρώπους που λάτρεψαν την ομάδα τους και δεν έβλαψαν κανέναν. Έφυγαν το πρωί, φιλήσαν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, τους φίλους τους, την κοπέλα τους, το αγόρι τους και γύρισαν. Και εκεί σταμάτησαν όλα. Και πας και βεβηλώνεις το μνημείο. Πραγματικά είσαι εμετός. Είσαι σύχαμα. Και μετά την πρώτη οργή, σε λυπάμαι σένα που το κάνεις, φίλε. Σε λυπάμαι πραγματικά. Είσαι για λύπηση. Δεν μπορεί να λέγεσαι άνθρωπος. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν, πήραμε αυτή την ισοπαλία και ξαναλέω, δεν πειράζει, όταν είναι να έρθει η κορύφωση κιόση. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα έρθει η κορύφωση. Ναι, και σεξουαλικά μπορείς να το πεις. Δεν χαίρεσαι όταν κρατάνε λίγο περισσότερο τα προκαταρτικά? Είσαι ρε παιδί μου σε μια κατάσταση εφορίας. Γουστάρεις. Είναι σκέτη όλο αυτό που γίνεται. Στα διόδια, στο Μακεδονία Παλάς μετά, στο δρόμο, παντού. Γενικά βλέπεις τον κόσμο. Γιατί να τελειώσει αυτό εχθές? Δεν κατάλαβα. Θα μου πεις, θα τελείωνε. Δεν θα έχει πανηγύρι μετά. Θα έχει ρε παιδί, αλλά θα φτάναμε χθες στην κορύφωση. Χθες θα λέγαμε ότι τελειώνω. Εννοώ με τους πανηγυρισμούς και την προσμονή. Και γιατί να μην κρατήσει άλλες 6 μερούλες? Δεν θα είναι φίλα ακόμα πιο ωραίο όταν κρατιέσαι τώρα ρε παιδί μου. Είσαι τώρα σε μια φάση και λες, εντάξει, οκ. Θα μου πεις, μπορεί να πονέσουν τα αυτιά σου από το σφίξιμο. Ποιος αφήνει την γάτα μέσα στην κρυσταλιέρα? Έτσι το κάνουμε στη Σαλονίκη. Η Ιδονή λοιπόν πριν την κορύφωση θα κρατήσει άλλες 6 μέρες. 6 μέρες θα μας βλέπουν όλοι οι αντίπαλοι μας με αυτό το χαμόγελο της προσμονής. Θα γίνει εδώ η φιέστα. Χθες για έναν άλλον λόγο ακόμα θα μας ταλαιπωρούσε αν τελείωνε. Δεν λέω ότι δεν ήθελα να τελειώσει χθες, άλλο αυτό. Αλλά λέω, να έχουν ανοίξει ουρανοί και να βρέχει χθες σαν να είναι τέλειο Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, όλη μέρα. Όλη μέρα. Θα μου πεις, δεν θα είμαστε εκεί, παπί φίλε.
θα φτιάχναμε μέχρι και κυβωτό. Δεν το συζητώ αυτό. Απλά τώρα θα γίνει όπως πρέπει. Έτσι το κάνουμε. Στη Σαλονίκη κάνει στεμένη τα βράδια σπίτι. Κληρώνω 3 μαγικά χαρτάκια για τη φιέστα της 50ετίας. 3 μαγικά χαρτάκια, κυρίες και κύριοι. Και ο Χρήστος Κιός με το τυμπανάκι, το μικρό τυμπανιστής, μην το χαλάς, το γουστάρω. Δίνουμε λοιπόν 3 εισιτήρια. Θέλεις να είσαι στη φιέστα? Θέλεις να είσαι εκεί να αποθεώσεις τον πρωταθλητή? Θέλεις να είσαι εκεί να τους δεις να ανεβαίνουν στην εξέδρα, να σηκώνουν την κούπα? Θέλεις μετά από εκεί να φύγουμε για να πάμε παρέα στο Λευκό Πύργο αγκαλίτσα και να κάνουμε γιάχμα όλη την πόλη? Θέλεις! Αν θέλεις, FM κενό το μήνυμά στο 54526. 3 μαγικά χαρτάκια, αυτό είναι το ένα δώρο. Το δεύτερο δώρο, 2 λαμπάδες ΠΑΟΚ υπέροχες. Υπέροχες λαμπάδες ΠΑΟΚ. Είσαι νονός, όχι αυτός από την ταινία νονός 1, νονός 2. Είσαι νονός κανονικός και θέλεις να κάνεις το βαφτιστήρι σου να πετάξει από τη χαρά ή τον μπαμπά του βαφτιστηριού, το οποίο θα χαρεί περισσότερο με την λαμπάδα ΠΑΟΚ. Μπορεί να του δώσει μια λαμπάδα Ben 10 του μικρού Paw Patrol, μπορεί να του Super Wings, δεν ξέρω τι, και να πάρει αυτό τη λαμπάδα ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω. 2 λαμπαδάρες υπέροχες ΠΑΟΚ κληρώνω λοιπόν. Αφήνετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Και επιστρέφει το μεγάλο κρεοπωλείο Μιχάλης, κυρίες και κύριοι. Εύωσμο με Νελάου 29, δίνουμε σήμερα μία σακούλα κρέατα. Triple double figure κάνω μπιμπιπ σήμερα. Και 3 μαγικά χαρτάκια. Χαίρομαι πάρα πολύ που χτυπάει το τηλέφωνο και φίλοι οι οποίοι με ρωτούν, τι κάνεις, παντρεύτηκες τελικά? Φίλοι από το παρελθόν, από τότε που πολεμούσαμε μαζί στον Τροϊκό πόλεμο, που ήμασταν στο διπλανό κρεβάτι με τον Αχιλλέα και τον Οδυσσέα. Τον Οδυσσέα αυτό το παοκτσάκι εγώ θα πω, γιατί τη μάχη στον Τροϊκό πόλεμο δεν την κέρδισε ο πιο δυνατός. Προσέξτε τώρα. Όλη η ιστορία στον Τροϊκό πόλεμο, όλοι οι μπρατσαράδες, αυτά, ο Αχιλλέας, ο Άτρωτος, καλά ρε σκερβελέ. Ξέρεις ότι είναι να πούμε η φτέρνα σου είναι τρωτή. Ότι σε βούτυξε η μάνα στο ποτάμι και σε έχει πιάσει από τη φτέρνα. Δεν φροντίζεις να μην φοράς ξόφτερνο? Βάλε μια μπότα ρε αδερφέ, βάλε ένα ποτάκι μπάσκετ. Βάλε μια αγαλότσα, κάτι. Πας έτσι με τη φτέρνα όξο, με τι πήγες, με σαγιονάρα πήγες? Δεν θα βρεθεί ένα σερβίς να στην ανάψει από μακριά με το βέλος? Ε, δεν ξέρεις ότι μόνο το ουράνιο τόξο δεν έχει βέλη? Αναδεικνύεται λοιπόν η σωματική Ρώμη, φοβερός ο Αχιλλέας, το φτά, ο Έκτορας, δηλαδή η πολύ δυνατή, έτσι, η μάχημη ρε παιδί μου. Ναι, αλλά τον Τροϊκό πόλεμο τον κέρδισε ο πιο έξυπνος, που πουθενά δεν αναφέρει στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια ότι ο Οδυσσέας, ο δυνατός, ο μπρατσαράς, αυτά, ο six pack, αυτός που ήτανε τίποτα. Σου λέει, ελάτε λίγο εδώ. Δεν κράτησε λίγο παραπάνω αυτή η ιστορία? Έχουν μαζευτεί κάτι τυπάκια να πούμε στο σπίτι μας και παίζουν μπιρίμπα. Πέσουνε τσανταλίνα μανταλίνα και κάποιος θα μου τη φάει στο τέλος την Πινελόπη. Ελάτε εδώ, μαλαμπίπιδες. Πώς θα το τελειώσουμε αυτό το πράγμα? Με αού, αυτά και τα λοιπά, με σπαθιά και δόρια και τέτοια δεν γίνεται. Δεν φτιάχνουμε ένα ξύλινο άλογο να τελειώσουμε, ρε κουτεντέδες, με την ιστορία? Και μπήκε μέσα και τους ξεκολλιάσανε νυχτερινά με τις πιτζάμες, βγήκαν οι άλλοι να πούμε. Βλέπανε RTR Plus. Τους βιάσανε τον ύπνο, ο πιο έξυπνος. Και το... Πρόσεξε τώρα, πρόσεξε. Και το ότι ήταν και ο πιο γαβλιάρης φαίνεται από τι, ο Οδυσσέας. Έκανε και μια δεκαετία να γυρίσει. Ντε με, χάνομαι, αυτά δεν έχει GPS, το καράβι και αυτά. Όπου έβρισκε μου μπίπιπ, σταματούσε. Να στην Κύρκη, να έτσι, να εδώ, να από εκεί. 5 χρόνια στη μία την ξεζούμιζε, φίλε. Ε, κανονικά. Και καθότανε λίγο καιρό. Μόλις τη βαριόταν έφευγε αλλού. Περίμενε η άλλη. Ντεμέκ δεν μπορούσε να βρει το δρόμο. Καλά, τόσο δύσκολο είναι, ρε φίλε. Ρώτα έναν. Πες λίγο στο YouTube. Να δεις. Πες λίγο στο ίντερνετ. Ενημερώσου. Και γυρίζει λοιπόν κάποια στιγμή που φαίνεται ήταν πολύ μερακλής. Ξέρει, θα περάσει από τις σιρήνες. Εκεί πέρα είναι αυτά τα μου μπάκια τα οποία τραγουδάνε τόσο τέλεια, που μαγεύουν οποιοδήποτε άντρα. Πάνε, τον αφιδατώνουν και του πετάνε το κουφάρι μετά στη θάλασσα. Τον τελειώνουν, τον καθαρίζουνε. Τα ραπανάκια ανάποδα.
Και τι λέει, δεν λέει θα βάλουμε όλοι οτοασπίδες και θα περάσουμε. Εσείς που είστε στα κουπιά θα βάλετε οτοασπίδες και εμένα το δερβίσι θα με δέσετε στο κατάρτι. Γιατί, θέλω να δω πόσο ωραία είναι αυτή η μουσική, ρε μπιμπίδες. Δηλαδή, Μερακλής. Σου έβαλα το ασπίδες στους αλλούς με το κουπί, τακ 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 τακ, και αυτό το δέσανε το κατάρτι. Λύστε με και τέτοια. Πόσο ωραίο το τραγούδι της. Τι τραγούδουσε, Ποφίλιου. Αναβάλλετε για μία εβδομάδα, ρε, δεν γουστάρετε. Που θα υπάρχει αυτή η προσμονή, αυτή η ερωτική διάθεση. Τα προκαταρτικά, τα foreplay που λένε και στα χωριά μας, θα καθίσουν μια εβδομάδα παραπάνω, ρε, το γλέντι, και θα λάμπει ο ήλιος μια εβδομάδα. Μην έχει, να πούμε, κατακλυσμό μέσα στη βροχή. Πόσα, να σου πω κάτι, πόσα έβγαινε το ανοιχτό πούλμαν, φίλε, μέσα στο κατακλυσμό. Ε, απνιγεί και κανένα σκοντός παίχτης, τίποτα, να έχουμε και τέτοια. Παραγία μου. Εδώ είμαστε, ζούμου σου λέμε, ζήστε το όλο αυτό. Ζήστε το όλο αυτό, ζήστε το. Αφήστε τους άλλους να γράφουν για μπαλάρα, σάμπα. Πάλι έχει βρεθεί τώρα ο Γαύρος, βρίσκει απέναντι τον κάθε ταλέπορο. Φοβερά στεναρή η αντίσταση και της Ξάνθης. Άλλη μία που πήγε για μια ωραία πεταλούδα. Μια ωραία πεταλούδα, λα 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 λα. Άστε τους άλλους να γράφουν για σάμπα. Επίθεση καλύτερη αυτά, ναι, 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 εσείς, εμείς το πρωτάθλημα. Κουφάλες δέντρου και δοντιού. Χορηγούς είπα, δεν είπα. Ηλεκτρονέτ Παπουκής Νικολαίδης, εκεί θα βρείτε πραγματάρες, καταπληκτικά πράγματα στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελίο. Εκεί 52 χρόνια προσφοράς στις δυτικές συνοικίες. Δεν υπάρχει καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών με Samsung υπερκολοσσό. Και τάμπλετ και τηλεοράσεις και ψυγεία και τα πάντα όλα. Από τη Samsung, κορυφαία φίρμα. Και ετοιμάζουμε δύο κινητά δώρο θα δώσω. Από τη Samsung. Ξέρετε τι σημαίνει κινητό Samsung, έτσι. Είμαι κι εγώ Samsungax, αλλά δεν το λέω. Λέει γενικά. Ένα θα δώσουμε μέσα στην εβδομάδα και ένα την άλλη εβδομάδα μετά τη Βιέστα. Τρία μαγικά χαρτάκια δίνουμε. Τρία μαγικά ακριβοθόρητα συλλεκτικά αυτά τα χαρτάκια που δεν τα πετάτε φυσικά. Τα βάζετε μέσα σε καδράκι και τα δείχνετε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας. Ήμουν εκεί όταν ξαναπήρα τα σκύπτρα. Ήμουν εκεί όταν επιβίωσα μετά την κλοπή. Ήμουν εκεί όταν αφού μου κλέψα το πρωτάθλημα, στάθηκα στα πόδια μου, ατσάλωσα την ψυχή μου και πήγα και τους μπίπησα όλους. Έλα ρε κιόση, έλα ρε κιόση, δώσε αγόρι μου. Έτσι που λέτε. Φυσικά δεν ξεχνάτε, το φρεσκότερο ψάρι που υπάρχει στην πιάτσα είναι στο Αιγαίον και στα δύο καταστήματα και στο Ωρεόκαστρο 69-56-66, αλλά και στο διοικητήριο 214.000 ψαρούκλες. Σου μιλάει, συγκοιτάει στα μάτια και σου λέει λογά και δεν τηρήσει γη ηχθείος. Και τώρα στη νηστεία με υπέροχα νηστίσιμα καλαμάρια, γαρίδες, σουπιές, γάμπαρι, θράψαλα, χταπόδια, μύδια, τα πάντα όλα, μόνο γοργόνες δεν πουλάει ο άνθρωπος. Γατόψαρο, να το. Βρήκε σιγά το ψαρό, ρε φίλε! Είσαι πολύ δυνατός! Πολύ δυνατός είσαι, δερβίση μου! Και βεβαίως, βεβαίως, δεν ξεχνάτε, Νικολαίδης, τσουρέκια! Όχι, σας τα έκανα! Τσουρέκια καταπληκτικά! Τώρα το Πάσχα, με σοκολατένια αυγά 3D, ό,τι ήρωα γουστάρει το παιδάκι σας είναι επάνω, είσαι νονός! Στον Νικολαίδη θα πας, έπρεπε να έχεις πάει ήδη στον Νικολαίδη. Στα δύο καταστήματα, Λεοντάρι! Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Φυσικά, φυσικά, φυσικά και κόψε το χαλί. Φυσικά τα παιδιά και ο κόσμος πήγε στο μνημείο, πήγε στα παιδιά μας, πήγε στα 6 χαμένα αδικοχαμένα ετόπουλα και η ομάδα σταμάτησε παρότι δεν έγινε χθες η τυπική στέψη. Οκ, okay, εντάξει, όφυλα να το κάνουν αυτό. Είχε πάει κόσμος εκεί, σταμάτησαν. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει κούπα από εκεί και αυτή η κούπα και η άλλη στις 11 Μαΐου. Όλα θα τα ζήσουμε. Είναι τόσο γλυκό αυτό που γίνεται. Γιατί να θέλουμε να τελειώσει. Γιατί να θέλουμε να τελειώσει. Και φυσικά τα σκέφτηκαν τα παιδιά. Και φυσικά πήγαν εκεί. Και φυσικά απότισαν φόρο τιμή. Μην ξεχνάτε ότι όλη η οικογένεια το ζει όλο αυτό. Όλη η οικογένεια. Και αυτοί που είναι εδώ και αυτοί που μας βλέπουν από ψηλά. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Ξεκάθαρο. Ένα ατελείωτο πανηγύρι. Ένα ατελείωτο πανηγύρι σε γέφυρες, στο δρόμο για την Κατερίνη, στο Μακεδονία Παλά, στα Μάλγαρα, έξω από το γήπεδο. Πήγε ο Ιβάν, πήγε στη Λάρισα μόνο να αγκαλιάσει τους παίκτες και έφυγε. Δηλαδή, όλο αυτό, ζήστε το! Ζήστε το! Και θα συνηθίσουν, να λένε ΠΑΟΚ, πρωταθλητής Ελλάδος.
Θα συνηθίσουν να το λένε, αφήστε τους να γράφουν τώρα. Η κορυφαία επίθεση, τον κάθε ταλέπορο τώρα, τον έχουν και τον κοπάνε. Τεσσάρες και πεντάρες. Και βαφκαλίζονται κιόλας. Το πιο ωραίο ποδόσφαιρο. Το πιο άνετο, το πιο άνετο άσο, το πιο άνετο άσο, τον πήραμε με εσάς μέσα στην Τούμπα. Εσείς που λέτε ότι είστε η ομάδα που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Χαβαλέ σας έκανε ο Βιερίνια. Σας ογράφησε, σας παστέλωσε. Ο Ακπομ στο πλασέ. Εσάς εδώ σας έκανα χαβαλέ, πλάκα. Fair play, έπρεπε να φάτε άλλα τρία. Εσείς που λέτε με την ερυθρόλευκη δρίγα. Εσείς. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε τρία εισιτήρια για τον αγώνα Φιέστα. Θεωρώ ότι αν το γήπεδο είχε 100.000 χωρητικότητα και πάλι θα μένε έξω κόσμο στο προάβλιο της Βαρβάρα, στο κέντρο πολιτισμού, στην πισίνα, στη Λαμπράκη, στην παλιά Κονίτσης θα είχε κόσμο. Πάνω μέχρι την Αγία Μαρίνα θα έφτανε ο κόσμος, μέχρι το υδραγωγείο, μέχρι το Σέιχ Σου θα είχε κόσμο. Μέχρι το λιόλιο το παλιό μπουζουξίδικο, την παλιά μπουτίκ στην γέφυρα. Τρία μαγικά χαρτάκια τέτοια. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Κληρώνουμε σήμερα. Το πόσο έχει μεγαλώσει η ομάδα φαίνεται στο ότι οι παίκτες χαλάστηκαν μόνο και μόνο που αναβλήθηκε η στέψη για 6 μέρες. Εκεί φαίνεται πόσο έτοιμοι είναι, πόσο εγωιστές είναι, πόσο αρνούνται να χάσουν, πόσα πάνε να πάρουν ένα ήττο το πρωτάθλημα. Στο ότι χαλάστηκαν, που τι, δεν είναι ότι χθες χάθηκε το αίτητο, γιατί εκεί θα το καταλάβαιναν να έχουν μούτρα. Ο ένας λόγος που χαλάστηκαν είναι που αναβλήθηκε για λίγες μέρες. Μεγαλώσαμε τόσο πολύ που χαλιόμαστε γι' αυτό. Και ξαναρωτώ, τι είναι 6 μερούλες, 6 μερόνυχτα μπροστά σε 34 χρόνια. 34. Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρωταθλητές, θα είμαστε. Τρία εισιτήρια δίνω για τη Φιέστα με τη Λιβαδιά. Ακούστε το. Ο ΠΑΟΚ θα είναι πρωταθλητής. Είναι πρωταθλητής Ελλάδος. Καλά γίνονται βέβαια πράγματα και θαύματα. Έπεσε ο Κομπότης, που τη μία φορά που είχε πέσει ο Κομπότης είναι όταν έκανε ποδήλατο χωρίς βοηθητικές, όταν ήταν τη Δευτέρα Δημοτικού. Έπεσε ο Λεβαδιακός. Α, και πάντα πρέπει να είσαι επιφυλακτικός, γιατί όλο και κάποιο τρόπο θα βρει αυτός να βγει από τον τάφο πάλι. Να αναστηθεί. Το έχει κάνει και άλλες φορές. Όλο κανένα ταλέπορο θα βρουν να ρίξουν. Έτσι που λέτε. Σπουδαίος Πέλκας χθες. Σπουδαίος Πέλκας. Έτσι θέλουμε να σε βλέπουμε. Έτσι θέλουμε να σε βλέπουμε. Και προχωράμε. Παράνοια παντού. Τρέλα. Πάθος. Τρέλα πάθος. Τρία εισιτήρια για τον αγώνα Φιέστα την Κυριακή 7 η ώρα με το Λεβαδιακό. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Πιστεύω οι ταράτσες γύρω θα μοσκοπουλήσουν. Ξανά ο Σούφου ταράτσας. Ό,τι μπαλκόν υπάρχει, ό,τι ταράτσα, ό,τι ντρόν, ό,τι αεροπλάνο με αερόστατα, με ανεμόπτερα, ό,τι έχει ο καθένας. Ό,τι έχει ο καθένας. Τρία εισιτήρια για σας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ. Ωραίο θα ήταν δύο κορίτσια λαμπάδες ΠΑΟΚ, ε. Κορμί, με κορμί λαμπάδα λέω ρε παιδί μου. Δεν είναι ωραίο η γυναίκα να έχει κορμί λαμπάδα. Ε. Και να τη λες εγώ και εγώ με για σένα, παρότι εσύ είσαι κορμί λαμπάδα. Λέω τώρα. Και μαλαμπίπι, όπως βλέπετε. Και μια σακούλα κρέατα από το κρεμπόλι Μιχάλης, Μενελάου 29. Θα πάω σε διαλυματάρα. Θυμηθείτε ότι το κορυφαίο κατάστημα οπτικών στην πόλη είναι στη Νεάπολη, δίπλα στον Αγιώργη, και είναι ο Μανολόπουλος, Optic Stores Μανολόπουλος. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακή επαφής, καταπληκτικά πράγματα, τρεις γενιές οπτικά. Μπουκάρετε, λέτε 8-10 ο τρελός το πρωί, λέει ότι στο κορυφαίο κατάστημα οπτικών, κάνε μου κατάσταση. Επιστρέφουμε! Έτσι! Ελπίζουμε να είναι μικρή η ζημιά, αρχηγέ μου. Στεναχώρια. Ήταν ο άλλος λόγος που ήταν όλοι με τα μούτρα κάτω και στεναχωρημένοι. Κλαίω με την υποδοχή στο Μακεδονία Παλάς. Έρχομαι τώρα στις γραμμές 23-10-287-888. Περιμένουν ήδη 5. Μισό δευτερόλεπτο να πω αυτό. Κλαίω που βγαίνουν
πρωτάθλημα και Κύπρο στον πύργο το Λευκό. Χορεύει ο κόσμος. Με το που γυρίζει η ομάδα εννοώ. Βγαίνει κόσμος, αγκαλιές στο Μάτος, αγκαλιές όλους, στον Πασχαλάκη. Αυτά κάποια στιγμή κυκλώνουν τον Ολιβέιρα και χορεύουν όλοι μαζί. Πρωτάθλημα και κύπελο στον πύργο του Λευκό. Τον έχουν πιάσει. Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε κτλ. Και χορεύει και αυτός μαζί. Άμα δείτε τα βιντεάκια. Φεύγοντας, υπάρχει πάντα ο ένας κυριούλης που τον αρπάζει από το λαιμό, του δίνει ένα σβουριχτό φιλί στο μάγολο. Αγορίνα μου! Τους λατρεύω αυτούς, φίλε. Το περίμενε να φεύγει από το, ξαναλέω, μέσα από το τσούρμο που είναι όλος ο κόσμος αγκαλιά. Μια γροθιά, ένα πράγμα, ρε παιδί μου, όλοι μαζί. Δεν ξεχωρίζει, από την κοτσίδα τον ξεχωρίζει ότι είναι παίκτης και δεν είναι οπαδός. Χορεύουν όλοι μαζί. Πρωτάθλημα θα πάρουμε, όλους θα τους τρελάνουμε. Φεύγει, τον αρπάζει, αγορίνα μου! Να μη σε βασικά. Μάτς! Μια χαρά. Μια χαρά. Τι θα πούμε για τελευταία φορά, έτσι, έτσι, για τελευταία φορά τι θα πούμε? Ρεμπάλα. Το νου σας ρεμπάλα. Έτσι. Το νου σας καλά. Έτσι, έτσι. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Μην ξεχνάτε Δημητριάδης Construction 323-003. Τα πάντα για διακόσμηση, για αναδόμηση, για ανακαίνιση, για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα στο σπίτι σας. Δημητριάδης Construction 323-003. Πάμε στις γραμμές να ξεκινήσουμε με εσάς. Ζουμουσού λέμε, χαρείτε το όλο αυτό. Γλεντήστε την προσμονή. Γλεντοκοπήστε με αυτούς που πάνε να σας χαλάσουν τον κέφι. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πιείτε το νέκταρ μέχρι το κατακάθι, μέχρι κάτω. Ρουφίξτε του το μεδούλι. Άντε ρε Κωστάκη. Συγγνώμη ρε Διονύση. Καλημέρα. Ζουμουσού. Ω, καλώς το παιδί. Καλώς το Παναγιώτη. Από χθες το βράδυ πήρα τηλέφωνο. Είμαι βέβαιος. Ταΐζει σκόνη τους πάντες. Παιδιά, πιείτε, γλεντήστε. Είναι ωραίες μέρες. Αν και δεν κάνει καλό καιρό, αλλά είναι ωραίες μέρες. Δεν είδα τίποτα, ήλιο βλέπω έξω και χθες. Όμορφε, ναι, κι εγώ. Ουράνιο τόξος. Έτσι, πεταλουδίτσες στον αέρα. Αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να μπουν στη θέση τους κάποια στιγμή. Όπως αυτή η πόλη που είναι στο κέντρο της Ελλάδος και δεν μιλάει ελληνικά, έτσι κι εγώ δεν είμαι Βούλγαρος. Ντροπή. Λοιπόν, όσο για το μνημείο, αυτό το ένα από τα μεγαλύτερα οπαδικά μνημεία που υπάρχουν στον κόσμο, πρέπει επιτέλους να φυλάσσετε 48 ώρες το 48ωρο και συνεχώς. Δεν μπορείς να φταίνεις και να φυλάς έναν δημοσιογραφάκο, συγγνώμη για το προσωνύμιο, αλλά δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Πώς θα το πεις? Ή ένα βουλευτάκο. Και έτσι να όπως το λες. Αυτό το μνημείο. Έτσι όπως το λες. Κύριε. Έτσι δεν όπως μπορείς το λες. Να κάνει. Αυτό με το που το ακούμπησε ο άλλος πρέπει να καίγεται το χέρι του, ρε παιδί. Γιατί δεν θα γίνει, πιστεύεις? Δεν θα γίνει. Βάζει, βεβηλώνει στο νεκρό. Δεν υπάρχει πιο κάτω, φίλε. Δεν υπάρχει κάτω, πιο κάτω. Τι κάτω, ρε Κωστή. Τελειώνουν δηλαδή, λέξεις. Δεν έχω λέξει εγώ. Εγώ δεν έχω λέξει, φίλε. Δεν μπορώ να το αντέξω, δηλαδή. Τρελαίνομαι. Πώς το λέτε? Γιατί όλα τα παιδιά αυτά τα ήξερα. Γι' αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό και για τον αρχηγό, μακάρι. Μακάρι να είναι η μικρότερη, αν είναι ζημιά, να είναι η μικρότερη. Η μικρότερη δυνατή. Ειλικρινά. Δηλαδή η έκφραση του προσώπου του την ώρα που γυρνάει ήταν σαν μαχαιριά σε όλο το λαό του ΠΑΟΚ. Ειλικρινά έτσι στάθηκα εγώ. Ακριβώς. Ειλικρινά. Πόνεσε το δικό μας πόδι. Και το πόδι και η καρδούλα μας πόνεσε και όλα πόνεσε. Και το στομάχι μας και το καταλαβαίνουμε την ώρα που το βλέπουμε. Διότι δεν είναι ένας ο οποίος είναι, πώς θα σου πω, μαλθακός, βουτυράτος. Δεν είναι κανένας μιμουάπτου ο αρχηγός. Όταν τον βλέπεις και σφαδάζει κάτω, καταλαβαίνεις εκείνη τη στιγμή. Πρώτος καταλαβαίνει ο ποδοσφαιριστής ο ίδιος Κωστή, Παναγιώτη τι έχει. Κωστή, να πω κάτι. Ο αρχηγός είναι, δηλαδή φέτος, δεν έχει το μυαλό του στην υγεία του. Εγώ έτσι το είδα. Γιατί εκείνη η φάση που γίνεται εκεί που είναι, στο σημείο που, του γηπέδου που γίνεται, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνει. Κανένας. Όπως και πριν που ανοίγει, κάνει διάταση στα δηλαδή, πόδια του για να κάνει του έχει, τίποτε. Είναι αλλού. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Ίσως
Το ίδιο με εμάς να σκέφτεται. Ακριβώς. Παίζει όπως θα παίζαμε εμείς, φίλε. Ούτε ναι, καν να προφυλαχτεί, τίποτα. Στη φάση που κάνει αυτή την ενέργεια, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ναι. Όπως και νωρίτερα που πάει να κόψει τον παίχτη που έχει κάνει λάθος πάσα, που πάει, ανοίγει τα πόδια για να τον φτάσει τον παίχτη, που εκεί έχει γίνει ένα πρώτο πάγωμα, που είναι το άλλο πόδι βέβαια εκεί. Τέλος πάντων. Εντάξει, Παναγιώτη μου, λοιπόν, σε φιλώ. Την αγάπη μου, θα πάρεις και από τηλέφωνα για τα δώρα. Να πάρω και από τηλέφωνα, φυσικά. 485 το για την κλήρωση. Γεια σου Παναγιώτη. Ζουμουσού, φιλιά, ζουμουσού, παιδιά, αδερφέ μου. Γλεντήστε. Έτσι. Τελειώνουν οι μέρες, μετά θα περιμένετε πάλι το τελικό. Φιλιά πολλά. Άντε, φιλιά, φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου Κατουρτζίδη, γεια σου αδερφέ μου, στην Χαλκιδική. Περνάμε τέντες και ακούμε. Φιλιά και σε σένα και στον μπαμπά. Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, Τέντα Χόμ. Αδερφέ μου, έρχεται η ώρα, έρχεται η στιγμή να ξέρεις. Καλημέρα σας, ναι. 5, καλώς 4, το παιδί, ρε. 3, 2, 1 και είναι αυτή η εβδομάδα και που είναι είμαστε αυτή. Πρωταθλήτες. Υπάρχει καμιά αμφιβολία περί αυτού? Αυτή πάει κι αλλιώς. Και σε λίγα 24 ώρα, βρε, και σε λίγα 24 ώρα. Είναι πιο δύσκολο, γι' αυτό δεν το είπα. Είπα το σε πιο 5-6 ημερούλες, σε 5-6 ημερούλες. Θα είμαστε πρωταθλήτες. Πάω πάρα, Κωστή μου. Λοιπόν, ρε κοράκι, ξένοι διαιτητές και στον Ταταλίνα Μανταλίνα. Που λέει και μια ψυχή. Ρε άθλιε, στο 5ο λεπτό όταν δεν κάνεις αυτή την αποβολή, τι περιμένεις? Όλα τα παιδιά μας εχθές σταυροκοπιούνταν μέσα στο γήπεδο. Ξύλο, φίλε. Αυτό που συνέβαινε, φίλε, ξύλο. Και δες, άκου λίγο κάτι. Ποιος ήταν ο χειρότερος μας σε εισαγωγικά παίκτης? Ο Μάτος, ο οποίος επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτά τα ελεηνά υποκείμενα που σφυρίζουνε και δεν μπορεί να αποδώσει, γιατί βλέπει ότι σφυρίζουν ό,τι γουστάρουνε. Ο Μάτος εχθές, κατά την άποψή μου, είχε πολύ λίγες ενέργειες. Νεύρα είχε, πολλά νεύρα είχε. Μα Κωστή μου, βλέπει τι γίνεται, βλέπει τους άθλιους που δεν έχουν σκοπό να μας προστατέψουνε. Εν πάση περιπτώσει φαίνονται οι ομάδες που είναι δίπλα από τον θρύλο, από αυτή την ξεφτύλα του ποδοσφαίρου και όλους αυτούς τους έχουμε ταπώσει. Ναι. Χαιρετίσματα σε όσους έχουν βάλει τεσσάρες από αυτούς και όταν την κερδίζει ο ΠΑΟΚ την Ξάνθη, είναι η ομάδα του Σαββίδη. Όταν τρώει τεσσαροπεντάρες από τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Είναι όλα καλά. Όλα έτσι, καλά. Τα χαιρετίσματά μας. Καλά. Λοιπόν, όπως λέει και ο Συντριβανιός και ο Παύλος, εγώ είμαι και εσύ μην το ψαρώνεις, ρε φίλε. Γεια, φιλιά, γεια σου Μένιο. Πάμε παρακάτω. Γεια σου Μένιο, πάμε, καλημέρα σας. Ναι, καλημέρα, τρία μαγικά χαρτάκια κληρώνουμε για τον αγώνα Φιέστα την Κυριακή. Δυο λαμπάδες ΠΑΟΚ και μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολίο Μιχάλη στον Εύωσμο Μενελάου 29. Γιώργο! Αγόρι μου. Όταν θα μάθεις να σέβεσαι τους νεκρούς, θα είσαι άνθρωπος. Τι λες τώρα, φίλε? Δεν έχω λόγια, φίλε. Λοιπόν, ναι, να δώσουμε και τα συγχαρητήρια στον Δήμαρχο της Περιφέρειας που πήγαινε οι άνθρωποι του Δήμου και σβήσανε τα συνθήματα αυτά. Ναι. Και την αστυνομία, η οποία κάθισε και φύλαγε το μνημείο μέχρι να πάνε τα παλικάρια τα δικά μας. Εκεί που γέλασα χθες, όταν άκουσα την διερμηνία αυτού του μεγάλου προπονητή του Γαύρου να λέει «υπό ειδικές συνθήκες χάσαμε το πρωτάθλημα» και γυρίζω και του λέω εγώ. Ας υποθέσουμε, αγαπητέ μου κύριε, ότι μας κερδίσετε κάτω στο Καραϊσκάκι 3 βαθμούς. Και 3 βαθμούς που θα πάρετε το Παναθηναϊκό 6. Είναι μείον 2. Δώσε μας και άλλους 2 που μας κόψετε, είναι 4. Όχι, και μείον 3 με τα επεισόδια που κάνανε στην Πάτρα, δεν πρέπει? Εκείνες οι κοροκάρδες. Ναι μωρέ, εντάξει, τα παιδιά παίζανε κουνκάν. Λοιπόν, μην γίνεσαι τόσο γελί. Τέλος, τελείωσε. Πάρτε το χαμπάρι. Επιτέλους να βγείτε και να πείτε άξιος πρωταθλητής. Πού να βγουν, έβρε, πού να βγουν. Δεν χρειάζομαι την κουβέντα τους. Γιώργο, ούτε τη θέλω την κουβέντα τους. Ούτε με ενδιαφέρει η αναγνώρισή τους. Δεν θέλω να ασχολούνται μαζί μου καν. Δεν περιμένω το δικό τους έπαινο για να νιώσω άξιος. Στο λέω έτσι με όλη μου την ειλικρίνεια.
Εν τω μεταξύ ήμουν μέσα σε ένα βαρέλι με λάδι, βαζελίνη, γράσο για να βγω πρώτος. Αλλά μπήκα σε αυτό. Γεια σου Γιωργάρα μου! Λοιπόν, περίμενε, περίμενε. 4-16, το εισιτήριο θα το δώσεις στον Παύλο εάν δεν έχει πάρει. Εάν έχει πάρει, δυστυχώς θα πάει, όχι, θα πάει μετά στον Παναγιώτη. Δυστυχώς είναι ότι βάζω δεύτερο τον Παναγιώτη. Θα τα πούμε την Τετάρτη, γιατί αύριο μπαίνω πάλι μέσα. Άντε, άντε, για να καλό, κάνω μία επέμβαση. Εντάξει, όλα θα πάνε όλα καλά. Όλα, όλα θα πάνε. Έχει πίστη. Πάω καφού. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Γεια σου Γιώργο, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 23-10. Έλα ρε, έλα ρε, έλα ρε, κορνάρετε έτσι ρε. Τα δυο χέρια στο τιμόνι. Δεν πέφτει με τίποτα, το καταλαβαίνετε που σας το λέω. Σας το λέει ο τρελός, ακούτε το. Δεν πέφτει με τίποτα. Έλα! Δεν κοιμόμαστε, μπρούμι τα λέμε! Άλλη μια βδομάδα κυματίζει ψηλά ο ιστός της ημέρας! Γατάκια, γατάκια ψαρώσατε! Με τη Λάρισα μοιράσαμε σακουλάκια! Η φιέστα θα γίνει στη Τούμπα, γατάκια! Έτσι, 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 έτσι! Η φιέστα θα γίνει στη Τούμπα! Έτσι! Σήμερα έχω να κάνω μία παράκληση. Βεβαίως, θα την κάνεις. Λοιπόν, από σήμερα όλοι στις προσευχές τους, στις καθημερινές τους προσευχές, στην εκκλησία που θα πάνε να ανάψουν ένα κεράκι, στο τέλος ας προσευχηθούν και για αυτόν τον αρχηγό να είναι καλά, να μην έχει τίποτα το σοβαρό, γιατί τον τρίτο τελικό πρέπει να το σηκώσει ο ίδιος στο κύπελο. Ό,τι και να γίνει και θα είναι εκεί. Ό,τι και να γίνει έχει τόσο καθοριστικό μερίδιο. Το πιο σημαντικό είναι ο πιο καθοριστικός από όλους, αδερφέ μου. Το αν θα φοράει φόρμες, τζιν μπουφάν ή τη φανέλα με το 20, αν θα φοράει σκαρπίνι ή ποδοσφαιρικό παπούτσι, λίγη σημασία έχει. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι καλά. Είναι να μην έχει σοβαρό θέμα, να μην είναι χιαστή, να είναι μια κάκωση, μια διάταση, μια θλάση έστω. Ας μείνει έξω λίγες εβδομάδες. Να μην έχει χιαστούς. Αυτό θέλουμε. Αυτό. Κώστα, τον έζησα στη Βασιλεία Live. Ναι. Έτσι, τον είδα και στον τελικό πέρσι. Τον είδα και χθες. Δεν έχει αυτό το βλέμμα, πόρε τραυματίστηκα γάμο το πάλι. Έχει το βλέμμα ότι τραυματίστηκα το κερατό μου, ναι, και ναι, δεν θα μπορώ, και να, δεν θα μπορώ να είμαι εκεί στη φιέστα να μπω μέσα. Εντάξει. Έτσι. Δεν είναι τι το θέμα αν τραυματίστηκα δεν θα παίξω. Τι να πω. Σήκημαι κατά. Όπως έτσι, είδατε. Αλλά είχε το βλέμμα. Όπως είδατε. Αυτό εχθές προέκυψε από την τρέλα του, το άσβεστο πάθος που είχε και στο μαρκάρισμα που κάνει πριν, που κάνει υπερπροσπάθεια με τρομερή διάταση στα πόδια για να προλάβει τον αντίπαλο, αλλά και εκεί που πηδάει στα ύψη και μέσα στην τρέλα του, μέσα στο πάθος του, δεν ούτε καν σκέφτεται να προστατέψει τον εαυτό του. Παρότι έχει τόση εμπειρία, παρότι ξέρει πώς θα βάλει το πόδι του, πώς θα βάλει το σώμα του, πώς θα πηδήξει, πώς θα προσγειωθεί. Γιατί παίζει σαν να ήταν ένας από εμάς, αδερφέ. Αν μας δίνανε 10 λεπτά τη φανέλα, έτσι θα παίζαμε. Στο κολοχώραφο περπατάς και σκοτάσεις. Όχι να είσαι στον τι αέρα. Να πει τώρα, τι να πει. Ντροπή είναι αυτό το γήπεδο. Έτσι. Αλλά να ήταν αυτό η μόνη ντροπή. Τι να, από πού να πρωτοπιαστώ. Και βγάζουν τόση χολή οι άνθρωποι, ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό, για τον έναν άνθρωπο που είχα στη ζωή του, οκ, βρέθηκε ένας και έριξε, χτύπησε κάπου η φωτοβολίδα, πήγε και ναι. Και χίλιες φορές έχουμε μετανιώσει. Αλλά να πηγαίνεις εσύ που έχεις κλάψει άνθρωπο. Άστο, μην το συζητάς. Μην το συζητάς. Είσαι ξεφτυλισμένος, ρε. Δεν είσαι άνθρωπος. Γεια σου Γιαννάρα, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ Ζούμου σου αδερφέ. Πάμε παρακάτω. Χαιρετίσματα στο Γιονάκι. Φιλιά, προσέξτε τώρα. Οι Λαρισαίοι, οι οποίοι όταν κατέβηκαν στα μπλόκα για τα ούρα του Τσίγκοφ, για το πρωτάθλημα τότε, φύγαν πούλμαν δικό μας παιδιών από τη Θεσσαλονίκη και πήγαν να τους συμπαρασταθούν στα μπλόκα που είχαν κάνει στην Εθνική Οδό. Που τότε το πρωτάθλημα δεν το έπαιρνε η Λάρισα, θα το παίρναμε εμείς. Όμως, επειδή εμείς δεν θέλουμε τίποτα χαρισμένο, τίποτα δωρισμένο, δεν θέλουμε τίποτα κύβδηλο, τίποτα ψεύτικο, πήγαμε και συμπαρασταθήκαμε στους Λαρισαίους. Προφανώς αυτά τα παιδάκια τώρα που γραβγάζουν και νομίζουν ότι είναι κάποιοι, ότι την έχουν μεγάλη, αλλά την έχουν τόσο μικρή, και εννοώ φυσικά την αυτοεκτίμηση, αλλά και αυτό που σκεφτήκατε επίσης,
Αυτά τα παιδάκια δεν ξέρουν ιστορία. Ότι φύγαν πούλμαν από εδώ, έφυγαν παοξίδες και πήγαν και τους συμπαραστάθηκαν στον τίμιο αγώνα τους. Γιατί ήταν ανέντιμο, επειδή ένας βρέθηκε να κάνει χρήση μια ολόκληρη ομάδα, ένας ολόκληρος λαός να τιμωρηθεί. Έτσι το είδαμε εμείς. Που θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε, όχι ρε παλιομπίπηδες, να τιμωρηθείτε και να το πάρουμε εμείς. Δεν θέλαμε έτσι. Το εξήγησε κανένας στα μονστεράκια? Τους το είπε κανένας? Ότι οι παοξίδες ήταν οι μόνοι τότε που ήρθαν και στήσανε και τα δικά τους στήθια μπροστά. Παρότι είχαν συμφέρον έμεσο και άμεσο. Δεν τους το είπε κανένας προφανώς, έτσι. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί. Α, ο πιο κατάλληλος για να το επιβεβαιώσει. Ο πιο κατάλληλος. Το έχουν ξανακάνει. Το έχουν ξανακάνει και πριν από 1,5 χρόνο. Ναι. Βέβαια, Κωστή μου, αυτό το πράγμα που έγινε χθες. Ρε παιδιά, όταν αναπαράγεται κάτι, και μιλάω για δικούς μας οπαδούς και γενικά, δεν χρειάζεται να πούμε, λες και είστε δημοσιογράφοι, να παραποιείτε και την αλήθεια. Δηλαδή βάζανε φωτογραφίες από το προηγούμενο συμβάν, ναι, 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 από το παλιό μνημείο που είχα ρίξει το κλεισάκι. Ναι, δηλαδή που να κάνουν τον κόσμο τούρμπο, ναι, να πάει και εκεί να γίνει της τρελής. Ναι, ναι, το κλεισάκι είχε γκρεμιστεί την προηγούμενη φορά, απλά... Την προηγούμενη φορά και είναι από το παλιό το μνημείο. Ναι. Χθες πήγαν να γράψανε συνθήματα, ότι αυτοί που το κάνανε, βασικά αν είναι πάλι αυτός ο Αλβανός που είχε κάνει και την προηγούμενη φορά, δηλαδή φίλε, δεν ξέρεις, ο κόσμος είναι μικρός. Θα συναντηθείς καμιά μέρα με κανέναν παοξή, και μετά είναι δύσκολο να τα βάζεις. Με τους νεκρούς είναι εύκολο, με τους ζωντανούς είναι δύσκολο. Αυτή τη φορά υπήρξαν συνθήματα. Όχι ότι είναι κάτι λιγότερο κατακριτέο. Απλά έχεις δίκιο. Βάζεις τη φωτογραφία. Ναι, βάζεις τη φωτογραφία. Βάλε φωτογραφία αρχείου. Ήταν το παλιό μνημείο, πήγαν και ξυλώσανε και γκρεμίσανε το κλεισάκι. Έτσι. Λοιπόν. Δεν ξέρω τι μυαλά σάπια είναι αυτά. Τι σάπια είναι. Ακόμη και αυτή και η ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΛ είναι γελία. Τα δικάζεις και μέσα μπλέκεις και δεν έχει σχέση με κάποιους χούλιγκαν του ΠΑΟΚ που είπανε για τον Πλιώνα. Άσε μας, και παίζουμε με μια ομάδα που έχουμε τα ίδια πρωταθλήματα. Άσε μας, δεν δίνω φίλε καμία σε αυτόν τίποτα. Τίποτα. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτόν καθόλου. Αρνούμε. Σε χειλίζει από κόμπλεξ όλο το παιχνίδι και εμένα αυτό που με τρελαίνει 20 μου είναι ότι όλοι βγήκανε, όλοι εσείς οι ΠΑΟΚτσίδες, ΔΕΜΕΚ, που περιμένετε στις δουλάπες με το δάχτυλο να μην πω πού. Να πείτε ότι η ομάδα πήγε ψηλωμένη και ότι η ομάδα πάλεψε. Μόχδησε σε ένα γήπεδο χωράφι. Φυσικά. Με μια κότα διαιτητή, ο οποίος έρχεται κόλλο, το λέγαν κολοφωτιά. Ο Σατιρός έπρεπε να αποβληθεί 5 φορές. 5 φορές. Και πάει να κόψει το πόδι στο 5, πάει να κόψει το πόδι του Ολιβέρα. Και μετά έχει κάνει 4 φάουλ από πίσω, ναι, με τράβηγμα με τα χέρια, με κλωτσιές κτλ. Αλλά ο Φωτιάς εδώ από την Μπέλα είναι κότα. Μεγάλη κότα, για να μην έχει να τον γράζει ο Κούγιας, που τον έβγαλε ανακοίνωση, είχε το θράς να βγάλει και ανακοίνωση. Και η ομάδα μας έπρεπε τι, δηλαδή να φύγουν νεκροί οι παίχτες μας. Αυτό θέλατε, ας πούμε, για να πανηγύρει, επειδή δεν αντέχετε 6 μέρες μετά από 34 χρόνια από το πρωτάθλημα. Τι ωραία. Εγώ γουστάρω, ρε. Θα έχουμε 6 μέρες ακόμα προσμονή. Τι ωραία μέχρι την κορύφωση. Μόνο εντάξει, για τον Αγγελίνο Κωστή μου. Θέλαμε, ακριβώς. Θέλαμε χθες. Δεν λέμε ότι δεν θέλαμε, αλλά σιγά μην καθίσω τώρα. Περίμενα 34 χρόνια. Εχθές. Αυτό ένιωθα. Το σφίξουμε στο στομάχι που, την ημέρα που έδινα πανελλαδικές, έτσι ένιωθα. Ένα πράγμα, ένα σφίξιμο. Και λέω εντάξει, οκ. Okay. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Εγώ είδα κόσμο, αδέρφια μου που είμαστε τόσα χρόνια στα γήπεδα να κλαίει από συγκίνηση στον γκολ του Δημητράκη του Πέλου. Δυστυχώς ο Θεός δεν τον αξίωσε να είναι αυτός ο οποίος θα γράψει με ανεξίτηλα γράμματα το όνομά του στην ιστορία, όπως έγραψε ο Γκουερίνο, ο Πάπρετσα κτλ. Έχει μια ευκαιρία ακόμα την Κυριακή. Ναι, πάντως... μεγάλο, από όλα τα βάθη της ψυχής μου στον Αντρέ, να έχει το λιγό, τη μικρότερη ζημιά που μπορεί να γίνει, ελπίζω να μην επιβεβαιωθούν οι φόβοι. Πραγματικά θα είναι τεράστιο κρίμα μετά από όλα αυτά που έχει κάνει. Τεράστιο κρίμα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα, να είμαστε ενωμένοι, να βοηθήσουμε την ομάδα. Μια ομάδα η οποία, αν βάλουμε πώς ξεκίνησε, Κωστή, εχθές έπαιζε χωρίς 3 από τους χαφ που ξεκίνησε, ναι, όλη τη χρονιά. Μαουρίσιο, Μαουρίσιο, ναι, Βέρμπλουμ, Κάνια, χωρίς τους 2 φορ, χωρίς τον Κατουρί, χωρίς τον Μπρίγιοβιτς, χωρίς τον Άτπομ, Μπρίγιοβιτς, Άτπομ, 5-6 βασικοί παίκτες. Τα πάντα. Και πήκε η ομάδα και έδωσε την ψυχή της σε ένα μάτς που έπεφταν κορμιά. Εμείς συνεχίζουμε. Βλέπουμε τι κάνει η συμμορία. Είδαμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης έσφαξε τα Γιάννενα, ναι, γιατί, ναι, αν κέρδισαν χθες τα Γιάννενα, το Κολοκοτρονίτσι θα έπεφτε.
όπως το αρμόζει. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς, κατάφερα γκολ. Βλέπουμε τι γίνεται σε κάθε παιχνίδι. Η Ξάνθη πριν από 10 μέρες που έπαιξε στο κύπελο με τον Ολυμπιακό, πριν από 2 μήνες ήταν ΠΑΟΚ Β. Ναι, ναι, τώρα... που έπαιξε με 6 μείον και έφαγε τα ντόρκια χαλαρά. Ναι, είναι Κυριακή απόγευμα. Βραδάκι. Γεια σου Χριστάρα μου. Μου. Τη φωνή μας όλη την Κυριακή. Έτσι. Θα ακουστεί η φωνή μας μέχρι τα πέρατα της γης. Θα την ακούσουν οι πάντες. Και θα αντυχεί για πολλά χρόνια ακόμα η φωνή αυτή. Θα είμαστε οι εφιάλτες τους, Κωστή μου, οι εφιάλτες τους. Γεια σου Κολοπάβουε! Τηλιά! Πάμε, πάμε παρακάτω, καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς τον παιδί. Καλώς τον. Λοιπόν, από χθες το απόγευμα και μετά, μόλις το φέραμε το ατυχέστατο αποτέλεσμα για μένα, γιατί παίξαμε πάρα πολύ καλά, κατά την προσωπική μου άποψη. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μαγέψαμε, αλλά θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Ήταν μια εμφάνιση όπως κάνουμε πάντα εκτός έδρας, Κώστα. Κάνουμε γύρω στις 7 με 8 καλές ευκαιρίες, κερδίζουμε τον αντίπαλο, βάζουμε πρώτη γκολ. Τις άλλες φορές βάζαμε 2 γκολ και εξασφαλίζαμε. Είχαμε γιατί... ευκαιρίες. Εκεί που αδειάζει ο Λιμιός στους δύο παίχτες με την κλειστή την τρίπλα που μου θύμισε Γεωργιάδη στο τελικό του 2003, λοιπόν, στην Τούμπα, ακριβώς ίδια κίνηση. Και τα σουτ που βρήκανε σε κορμιά παιχτών. Είχαμε. Χωρίς όμως να μπορώ να πω ότι. Και τους Βιντέρ κεφαλιά. Που πέρασε ξεστάω, το Πέλκα στο σουτ που πέρασε λίγο να την έμεινε κάποιος. Δεν μπορείς να πεις πάντως ότι παίξαμε μπαλάρα χθες. Απλά πρέπει να συνυπολογίσεις τον κακό αγωνιστικό χώρο, το εχθρικό κλίμα, το ξύλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όλα. Αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι και στα εκτός έδρας έτσι παίζει ο ΠΑΟΚ. Μην νομίζω ότι παίζει καμιά μπαλάρα. Με την Ξάνθη, θυμίσου την εμφάνιση, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Με τον Πανετολικό, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Μόνο όταν μας έβαλαν τον γκολ και μετά. Δηλαδή τα μάτσο ΠΑΟΚ μη μεν τα παίρνει οριακά, αλλά με πολύ διαφορά στην εμφάνιση από τους άλλους, όπως ήταν και χθες. Απλά χθες φάγαμε τον γκολ και δεν μπόρεσε να μπει τον γκολ, ενώ κάναμε πολλές τελικές μετά. Παρεπιπτόντως, ένα γκολ που πήγαινε για σέντρα και σε καμία περίπτωση δεν ασουτέσαι, ναι. Φάνηκε. Δηλαδή, ίσα-ίσα που την προλάβαινε, έβαλε το πόδι και μπήκε ένα γκολ, μία φάση κάναν αυτοί. Αυτά τα γκολ που βάζει μία μικρή ομάδα απέναντι σε μία μεγάλη και κάνουν το ποδόσφαιρο ελκυστικό, γιατί είναι και η έκπληξη μέσα, έτσι. Άμα δεν είναι εύστοχη η μικρή ομάδα απέναντι στη μεγάλη, δεν μπορεί να γίνει έκπληξη. Θα τελειώνουν όλα τα μάτς 5-0. Αυτό που θέλω να πω είναι να εύχομαι στο Βιερίνια ό,τι καλύτερο, έτσι. Μ' ακούς Κώστα? Ναι, ναι, σε ακούω, απλά δεν σε διακόπτω, ναι. Γιατί αυτό που με τσαρτίζει περισσότερο είναι ότι προφανώς το παιδί θα χάσει τον τελικό και δεν θέλω να βλέπω τα μουτράκια του Μάνταλου, του Μπακασέτα και του Μπακάκη. Γιατί αυτά είναι μαγκάκια, ναι, ναι. Για τα ριχάνερα, okay. Μόλις δουν ότι κάποιοι παίκτες με σημαντική λοιπόν θα πάρουν θάρρος. Πιστεύω ότι αυτοί που θα παίξουν με διπλό και τριπλό πάθος και για τον αρχηγό, αν δεν μπορέσει να είναι στον τελικό. Έτσι. Ας ελπίσουμε σήμερα ότι... η μαγνητική, γιατί αυτό περιμένω, έρχονται μηνύματα και με ρωτούν, το ξαναλέω, σήμερα θα φανεί, χωρίς τη μαγνητική, παιδιά, να λέμε έτσι, ναι. Αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι αυτό που απευχόμαστε. Έτσι, δηλαδή ηχιαστή. Να σε καλά, να σε καλά. Ναι, πάμε παρακάτω. Ναι. Καλημέρα σας. Μην παίρνετε καλημέρα. Άλλο γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θερμή παράκληση. Καλημέρα σας, ναι. Guten Morgen, ρε Κωνσταντίνε. Guten Morgen, guten Morgen. Τι γίνεται? Μόναχο, Κυριάκο. Έλα ρε Μόναχο, έλα ρε Κυριάκο. Τι κάνεις, Λαρακό? Καλά, αδερφέ μου, εδώ, ετοιμαζόμαστε. Παιδιά, δεν είναι τίποτα. 6 μέρες αναβολή. Τι ωραία, φίλε. Πριν την κορύφωση, έτσι, πριν το τελείωμα. Έξι μέρες αναβολή. Εντάξει, Κώστα, ήμασταν μια ταχύτητα λίγο κάτω από το κανονικό. Δεν ήμασταν στο σούπερ παιχνίδι. Έτσι, ήμασταν λίγο μια ταχύτητα κάτω, όπως το λέω. Ένα παιχνίδι σκληρό, όπως λέγαμε όλη τη βδομάδα, με πολύ ξύλο, ναι. Με ελλείψεις, με εχθρικό κλίμα. Και δεν ήμασταν και σε επίπεδο... Βεβαίως, αυτό, όλα, όλα. Δεν τα φορτώνω μόνο εκεί. Στην χειρότερη φάση μας, πάλι δεν χάνουμε. Και για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που τους θέζουν τόσο πολύ σανό και γράφουν σάμπαλε σήμερα. Δηλαδή, παιδιά, έχουμε να χάσουμε από τις 4 Μαρτίου του 2018 αίτητη ομάδα, τρίτη στην Ευρώπη, αίτητη και στην Ελλάδα. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε? Τίποτα, φίλε, τίποτα. Τι άλλο θέλουν να ακούσουνε? Παίζουμε την αίτητη ομάδα που δεν έχει χάσει εδώ και ένα χρόνο και κάθονται και τους θέζουν σανό και γίνονται τόσο μικροί. Δηλαδή δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δεν θέλω να αναλώνω παραπάνω από μία-δυο προτάσεις.
Και δεν, στο λέω ειλικρινά, δεν έχω ούτε... Έχουμε υλικό τεράστιο. Δεν ανησυχώ ακόμα και για το Βιερίνια, πίστεψέ με. Υπάρχει υλικό. Μπαίνει μέσα και παίζει μπάλα που δεν καταλαβαίνει. Και ούτε ανησυχώ ούτε για το τελικό, ούτε για τίποτα. Αλήθεια σου λέω. Θα τα πάρει και τα δύο. Και ας μην παίζει και ο Βιερίνια και οι υπόλοιποι τέσσερις. Υπάρχει υλικό, υπάρχει ψυχή μέσα. Μπήκε ο Καρέλης πόσο καιρό έχει να παίξει και στο τσαφ. Ναι, παραλίγο. Κατευθείαν. Παραλίγο. Τσαφ, ένα τόσο ήταν. Έτσι. Έγινε, αδερφέ! Βάλε με και στην κλήρωση, φίλε, για το. Έλα, ρε Μόναχο. Έλα. Ναι, καλημέρα. Κάτσε λίγο να βάλω τον αδερφό Κυριάκος Μόναχο. Δεν πρόλαβε να μου δώσει το νούμερό του, αλλά οκ. Okay. Έλα, καλώς το παιδί. Καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλή εβδομάδα, ο Σάλας είμαι. Έλα, ρε Σάλας! Πού είσαι, ρε παίχτη! Καλώς τον, ναι. Καλώς τον. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζουμουσού. Έλα, ρε Σάλας. Με καλύψατε πιο μπροστά, αλλά θα ήθελα να πω ότι ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Εντάξει. Ελπίζουμε... Οι παίχτες που ήταν χθες που μιλούσαν οι υπόλοιποι, καταλαβαίνεις ότι και να μην πάνε καλά για τον αρχηγό, θα παίξουν και θα είναι μια αφορμή παραπάνω για να τελειώσουν όλα φέτος και να είναι δικά μας. Απλά ο Αντρέ είναι αναντικατάστατος. Είναι ένας από αυτούς που δεν μπορώ να πω ότι εντάξει, okay, δεν είναι. Το ότι η ομάδα ναι, έχει βάθος, έχει παίκτες, έχει, δεν υπάρχει άλλος Βιερίνια. Και δεν μιλάω μόνο αγωνιστικά, μιλάω και εξωαγωνιστικά όλα αυτά που δίνει στην ομάδα. Σωστά, αλλά είναι, δεν μπορούμε να πάμε κόντρα. Όμως, θα είναι δίπλα στον πάγκο και θα το βλέπουν και θα λένε ότι γι' αυτό θα πρέπει να το σηκώσουμε και τα δύο. Ακριβώς. Και για να και με καλύψετε και στο προηγούμενο, σε άλλο θέμα που θέλω να πω, ότι με τη Λάρισα ότι το 85 όντως ήταν η μόνη ομάδα ο ΠΑΟΚ που τους στήριξε να πάρουν το πρωτάθλημα. Και φανταστείτε να ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ ο άλλος, ο κόκκινος από την Αθήνα, πώς θα συμπεριφερόταν. Αυτό μόνο να σκεφτώ η Λάρισα. Και φυσικά η ζωή του ενός ανθρώπου δεν, έχει, δεν είναι καθόλου λίγη, αλλά πρέπει να κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό το πράγμα γιατί δεν τους γίνει σε καλό. Όχι, ούτε μπορεί ένας φίλε ο οποίος έκανε αυτή την ενέργεια να μαυρώνει όλο το λαό. Εννοείται. Φυσικά είμαστε εννοείται. Σε αυτό το πράγμα, μας, είναι μια, ένα περιστατικό, είναι ένα συμβάν που μας ακολουθεί σαν μια κατάρα που είναι κάτι το οποίο μας, πάντα μας σημαδεύει, δεν το ξεχνάμε ποτέ, αλλά... θα πρέπει αυτό το πράγμα δηλαδή να δίνει αφορμή για τέτοιες συμπεριφορές. Δεν το ξεχνάμε γιατί εμείς έχουμε ζήσει περισσότερες φορές αυτό το κακό στη δικιά μας την ομάδα και στους δικούς μας φιλάθλους. Οπότε το ξέρουμε καλύτερα από αυτούς. Τέλος πάντων, όλα θα πάνε καλά. Βάλεμε και στην κλήρωση 2-18. Έγινε! Φιλιά! Καλή εβδομάδα. Γεια σου Σάλας! Γεια σου Σάλας! 2-18. Πάμε παρακάτω. Μην παίρνετε άλλο γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Όσες γραμμές είναι μέσα. Καλημέρα! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνει το Λαγκούτσι. Γεια σου ρε Μανγιού. Πού είσαι ρε Χάρη. Τι γίνεται. Καλά αδερφέ. Εδώ. Δεν μας πέφτει με τίποτα ρε. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θα πω και αυτά γρήγορα για να πάρουν κι άλλοι. Καταρχήν δεν μας πέφτει με τίποτα. Δεν νιώθουμε τίποτα. Το μόνο δύσκολο είναι αυτό με το θέμα του Βιερίνια. Από εκεί και μετά αυτό που κάνανε για το μνημείο θα το βρουν μπροστά τους αδερφέ. Αυτά είναι. Να. Δεν έχει κάτι άλλο. Όποιος το έκανε και ό,τι έκανε θα το βρει ακριβώς, μπροστά του. Το πιστεύω και εγώ. Θα πληρώσει το ανάλογο αντίτιμο. Ακριβώς. Και όχι από... Δεν αντιβρεί φίλε από άνθρωπο. Όχι. Αυτά φίλε τα κάνει ο Θεός. Τιμώρησες και έκανες κάτι τέτοιο θα σου έρθει μπροστά σου. Τελειώσαμε. Και ό,τι αναφορά το παιχνίδι, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί το κλωτσομπούνι πήγαινε και ερχότανε, η σφαλιάρα και η αγωνιά ήταν το μόνο ελεύθερο. Καλώς ή κακώς πήγε αυτό όπως πήγε. Τώρα κοιτάμε την Κυριακή να τελειώσει το θέμα πρόκριση, να κάνουμε το πανηγύρι μας όπως πρέπει και όπως αρμόζει. Και από εκεί και μετά ζούμου σου δεν μας πέφτει με τίποτα. Καλά, 100% φίλε. Έτσι, 100%. 100%. Είναι δυνατόν τώρα να σκεφτόμαστε το μόνο πρόβλημα και μόνο το πρόβλημα που είμαστε είναι ο αρχηγός μας. Να γίνει καλά, το χρειαζόμαστε. Να είναι δίπλα μας, σε ό,τι και να συμβεί. Μακάρι να είναι μικρό το κακό και να γλιτώσει εύκολα. Τίποτα άλλο. Βάλουμε τις σκληρώσεις, αγουρίνα μου. Έλα ρε Χάρη, πες λίγο για τα τρία τελευταία. 4.59. Φιλιά, γεια σου Χάρη. Ζούμου σου, αδερφέ μου. Φιλιά. Πάμε, τελευταία. Α, πάμε διάλειμμα. Υπενθυμίζουμε, Αιγαίων Ψαραγορά, καταπληκτικά και νηστίσιμα και στο διοικητήριο και στο ωραίο καστρο, υπέροχα πράγματα και Κυριακή ανοιχτά.
πρότυπο χθιοπολείο. Εννοείται Νικολαίδης και νηστίσιμα και γλυκά και τούρτες και σοκολατένια αυγάνο νόσα μα είσαι. Υπέροχα πράγματα και τσουρέκια, υπέροχα καταπληκτικά πετανόστιμα. Και ηλεκτρονέτ Μπαμπουκίδης Νικολαίδης με Samsung. Βδομάδα εκπληκτικές προσφορές στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχω αγάπη τόση με το συμπάθειο και μια προσμονή και ώρες ώρες με πιάνει μια τρέλα. Ετοιμάζεται η πόλη, ετοιμάζεται η φύση όλη. Ετοιμάζεται η φίλιος, ο πλανήτης για τη στέψη. Για τη στέψη. Εδώ είμαστε. Μπουκάρουμε στη δεύτερη ώρα. Χορηγός δεύτερης ώρας, η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμπάνκι. Όποιος δεν έχει πάει να φάει τα κρεατικά του Δημήτρη Βαγγέλη εκεί απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια, χάνει σε ένα καταπληκτικά φτιαγμένο χώρο, πλήρως αναγεννησμένο. Και φυσικά 705-750 τηλιβεριά. Εννοείται Χαλβάς Λουκάς, νούμερο ένα Χαλβάς στη γη, διότι στέλνει σε όλη την Ιφίλιο, εξάγει σε άπειρες χώρες και θα με θυμηθείτε. Είναι η γεύση των παππούδων από την Κωνσταντινούπολη. Καταπληκτικά πράγματα. Καταπληκτικά πράγματα. Πάμε να πάρουμε γραμμές. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάς Auto Service είναι το κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. 47-43-12 πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. Εκεί τα πάντα για το αυτοκίνητο. 40 χρόνια εμπειρία με τη σφραγίδα της Ελλάς Service. Η οικογένεια Χατζόπουλου ξέρει πολύ καλά τι πρέπει να κάνει για το αυτοκίνητό σας. Τα πάντα όλα. Φανοποιία, βαφεία, τμήμα ελαστικών, υγραεριοκίνηση. Τα πάντα όλα. Τα πάντα. Νούμερο ένα συνεργείο για σας. Πάμε στις γραμμές. Υπενθυμίζουμε, κληρώνουμε 3 μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα Φιέστα. Για τη στέψη την Κυριακή 7 η ώρα με τη Λιβαδιά. Ένα πανηγύρι ατελείωτο, ένα μεθύσι, μια τρέλα, μια παράνοια. Όλα μαζί, όλα μέσα στο μυαλό, όλα. Η αναμονή, η προσμονή, η λαχτάρα τόσων ετών. Αυτοί οι οποίοι ήταν και έφυγαν και δεν πρόλαβαν. Θα είναι και αυτοί εκεί και θα μας βλέπουν από ψηλά. Εκεί λοιπόν θα είμαστε. Για εκεί δίνουμε 3 εισιτήρια. 2 λαμπάδες ΠΑΟΚ και μια σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Πάμε στις γραμμές. Υπενθυμίζουμε για τα εισιτήρια. Γράφετε. Γράφετε. FM. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26 για 3 μαγικά χαρτάκια. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα, ακούστε, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς το. Τι γίνεται, φίλε. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Καταρχήν, τη θετική μας άβρα στο μεγάλο αρχηγό, φίλε, να είναι όσο δυνατόν πιο μικρό το πρόβλημα, να κάνουν λάθος. Αυτό ομάδα... μας, χθες αυτό μου χάλασε, φίλε. Ναι. Όλη τη διάθεση και όλο το κέφι. Όχι μόνο σε σένα, φίλε. Ο Χριστόδουλος, αυτός ο κορυφαίος Μητροπολίτης που πέρασε από τη χώρα, είχε πει όποιο χέρι άπλωσε το χέρι στην εκκλησία ξεράθηκε. Όποιο χέρι άπλωσε το χέρι στο μνημείο θα ξεράθει, φίλε. Το πιστεύω, φίλε. Τόσο πολύ το πιστεύω. Θα ξεραθεί, φίλε, τελείωσε. Όποιος είναι τόσο κοπρόσκυλος στην ψυχή και στη ζωή του, θα ξεραθεί το χέρι του να το ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα ξεραθεί. Το πιστεύω. Για να αλλάξουμε το κλίμα. Το πιστεύω, 100%. Το γλέντι έγινε σε δύο φάσεις. Η πρώτη ήταν ο φόρος τιμής, όπως έπρεπε να γίνει και έτσι έγινε στα Τέμπη. Ένα μεγάλο κεφάλαιο. Θα ξαναπάνε το πρωτάθλημα στα Τέμπη. Αλλά την Κυριακή αυτό που θα γίνει στην Τούμπα, φίλε, δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ πιστεύω στην Ευρώπη πουθενά τίποτα. Δηλαδή θα πάθει πλάκα όλος ο κόσμος. Δεν υπάρχει. Ίσως και γι' αυτό έκατσε εκεί το παιχνίδι για να γίνει η κορύφωση μέσα στην Τούμπα με μια εφτάρα, μια εξάρα, δεν ξέρω. Θα γίνει χαμός. Θα είμαι εκεί με το γιο μου, γιατί όσοι έχουμε διαρκές, παιδιά, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Έβλεπα τώρα στην πόρτα Κωστή, έχει κολλημένα τα εισιτήρια που το πήγα πρώτη φορά στην Τούμπα, έκανε 5 ευρώ το εισιτήριο, ρε φίλε. Ακόμα τα έχει ο Τζάκαλος κολλημένα στην πόρτα, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ. Είδες. Βάψαμε την πόρτα, τα ξεκολλήσαμε, τα ξανακολλήσαμε, μουρμουράει η μάνα, δεν έχει τίποτα να... Όπως καταλαβαίνετε, το εισιτήριο της Κυριακής, όχι συλλεκτικό, όχι σε κάδρο, όχι σε κάποιο κουτί, σε κάποιο σεντούκι, έτσι το καταλαβαίνετε αυτό. Είναι σαν αυτό που μου δείχνουν από τη Φιέστα του 85. Κοίτα τι εισιτήριο έχω. Έτσι λοιπόν, ακριβώς.
22-83 βάλαμε σκληρώσει, φίλε. Σε βάλω και στην κλήρωση. Έτσι. Έγινε στελάρα. Αυτά, φίλε, την Κυριακή θα γίνει σεισμός. Άστο, φίλε, άστο. Η δόνηση θα φτάσει... Θα θεμέλια την Κυριακή. Μέχρι πολύ μακριά. Μέχρι πολύ μακριά. Έγινε, Κωνσταντίνε. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Ξαναλέω, τρία μαγικά χαρτάκια. Τρία εισιτήρια, γίνεται χαμός. Και μέσα από το τηλέφωνο. Δεν θα σας στερήσω αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, γράφετε, το ξαναλέω γιατί μου γράφετε μηνύματα ότι δεν έρχονται. Γράφετε FM. Δεν γράφετε ούτε εισιτήριο, ούτε λίμπερο. Γράφετε FM. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και ό,τι άλλο θέλετε, ζουμουσού, μπινελίκι, ξέρω εγώ, γλυκόλογο, ό,τι θέλετε. Ξαναλέω, γράφετε FM. Αφήνετε κενό, δεν μου γράφετε τη λέξη κενό, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 545-26. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε ποιο είναι αυτό που μας... Μάγεψες με την Πέπα. Με την Πέπα μάγεψες. Άστα αυτά. Μάγεψες πάλι. Έκανες τέχνη, αδερφέ. Έκανες. Κωστή, για να πω την αλήθεια, κλεμμένο είναι, φίλε. Δεν πειράζει, φίλε. Το έβαλες εσύ όμως. Το έβαλες. Προς τη Μίντζου που το λες. Προς τη Μίντζου που το λες. Είναι κλεμμένο, αυτό το ξέρω. Κωστή, με χάλασε πολύ όλο αυτό που έγινε στα Τέμπη, με το μνημείο. Δηλαδή, φαντάσου, όπως το είπε και προηγούμενο. Τίποτα, φίλε, τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι για αυτά που τους επιφυλάσσει η ζωή και η μοίρα για αυτό που έκαναν. Πραγματικά τους λυπάμαι. Στενοχωρέθηκα και τον Βιερίνια. Δεν μένει εξητοχή. Το πρωτάθλημα θα το πάρω. Εννοείται, ρε φίλε. Μέσα στο ναό μας. Μα με ρώτησε κάποιος χθες, φεύγοντας, προτιμούσες. Προτιμούσα, φίλε. Αλήθεια στο λέω. Κωστή, προτιμούσα να μην κερδίσω και να είναι υγιής ο αρχηγός. Εντάξει, θα μου πεις, υπάρχει περίπτωση. Ναι, έλα, πες. Γυρίζω πίσω στον Χρήστο, τον Κολομπάμπο, τον φίλο μου, για αυτό που είπε για αυτούς που βγαίνουν σαν τις σαλιγκάρια μέσα στη βροχή. Τους δίθεν ΠΑΟΚ. Τι να πεις, που σηκώνουν και στον τοίχο. Δηλαδή, χτες σε μένα σήκωσα κάτι και σχολιάζανε. Γενικώς είδα σχόλια στο Zoom σου και σε μένα και σε άλλους. Ένας λόγος είναι, παλικάρια, τέλος πάντων παλικάρια, που είναι ο λόγος που δεν απαντάω έτσι όπως πρέπει. Γιατί σέβομαι αυτόν τον άνθρωπο που με κόπο είναι πίσω στο μικρόφωνο και προσπαθεί αυτή τη σελίδα να καθαρίσει καθαρή. Αλλιώς θα παίρνατε κανονική απάντηση. Εντάξει. Αυτό να ξέρετε, λίγοι. Υπάρχουν... του ψυχολογίου, εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι, μέσα είναι 12.000 άνθρωποι. Καταρχήν δεν ξέρουμε αν είναι ΠΑΟΚ. Πρώτον. Δεύτερον, πολλοί θέλουν να μπουν να χαλάσουν την παρέα. Ξέρω τι είναι. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Εγώ θέλω να πω, όλοι με τη Λιβαδιά, πάμε εκεί πέρα. Καλά, δεν χρειάζεται. Όλοι, γράφουμε... όλοι μέχρι τη Λιβαδιά θα είναι ο κόσμος. Όχι όλοι μέχρι τη Λιβαδιά. Όλοι εκεί θα είναι με φωνή. Και να πάρουμε ένα πρωτάθλημα για να το πανηγυρίσουμε μέσα στο ναό και από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν θα μείνω το καθισματάκι, ξέρω τι θα γίνει, αλλά τουλάχιστον θα είναι. Θέλω να το πω αυτό. Ήθελα να ρωτήσω, θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Μην το ξεχάσω, είναι πολύ σημαντικό. Μην το ξεχάσω, Μανώλη, μου επιτρέπεις. Ναι. Επειδή πιθανό να είναι το τελευταίο μάτς αυτό, μην δούμε κανένα πλιάτσικο, παιδιά. Μην διαλύσουμε το σπίτι μας. Γιατί έχω ακούσει διάφορα κουλά. Θα ξυλώσω, θα εγκρεμίσω, θα. Παιδιά, όταν αποφασίσουν να γκρεμίσουν το γήπεδο, τότε θα είμαστε εκεί να πάρουμε ένα σοβά ή ξέρω εγώ, ένα χαλίκι οτιδήποτε. Το να πάμε και να ξεδοντιάσουμε το γήπεδο, να ξυλώνουμε τα καθίσματα ή να πριονίζουμε τα δοκάρια, το καταλαβαίνετε ότι δεν θα μας... Και ήθελα να πω και κάτι τελευταίο, ναι. Κωστή, ότι τα βεγγαλικά δεν επιστρέφονται από όλα τα μαγαζιά. Όχι βέβαια! Όχι βέβαια. Τα λεφτά σου πίσω δεν τα παίρνει, τελείως. Γεια σου, Μανόλο! Βάλουμε συμπλήρωση, Κωστή. 600? Ναι. Έγινε. Γεια σου, Μανόλο. Bye. Πάμε παρακάτω. FM γράφετε. Αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Τρία μαγικά χαρτάκια για τη φιέστα. Τρία ακριβοθόρητα εισιτήρια. Δεν ξέρω αν θα δώσω αύριο. Τρία υπέροχα εισιτήρια. Για αυτή την τεράστια φιέστα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Δύο υπέροχες λαμπάδες ΠΑΟΚ και μια σακουλάρα κρέατα από το κρεοπωλείο Μιχάλη στον Εύοσμο, νούμερο 1 κρεοπωλείο στην πόλη. Θα δώσει και αυτό το κρεοπωλείο και ο Άγγελος στη Νεάπολη. Πάμε, καλημέρα! Ναι! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο! Έλα, αγόρι μου. Σ' ακούω. Επειδή πρέπει να συνειδητοποιούμε και
έχει κάνει αυτή η ομάδα σε όλα τα πρωταθλήματα που έχουν παιχτεί μέχρι τώρα σε αυτή τη χώρα, με τη μία παράγκα, με τις παραγκουπόλεις τις τεράστιες που υπήρχαν, με εφοπλιστές, με τα πάντα. Αυτό που κάνει αυτή η ομάδα δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Ακριβώς. Είναι εντυπωσιακή πορεία, είναι κάτι μοναδικό. Δεν έχει σημασία το αν θα είναι 7-0 ή 1-0, το αποτέλεσμα για μένα μετράει. Και αυτό που έχει αξία και πρέπει να το προσέξουμε είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στο γήπεδο στο τέλος, γιατί αν είμαστε μέσα στο γήπεδο θα υπάρξει τιμωρία και δεν ξέρω τι τιμωρία υπάρχει. Ναι. Θέλει λίγο προσοχή σε αυτά τα βήματα, μήπως με τον ενθουσιασμό μας χαλάσουμε κάτι, γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ακριβώς. Επίσης να πούμε το εξής. Για να μπορεί να το χαρεί και ο άνθρωπος που αυτοτιμωρήθηκε, που περίμενε καρτερικά έξω από το γήπεδο να αγκαλιάσει τους παίκτες, αλλά το δημιούργημά του, το αίτητο δημιούργημά του δεν το είδε live, το βλέπε από την τηλεόραση, για να μπορεί να το χαρεί και αυτός θα πρέπει να κάνουμε μισή ωρίτσα υπομονή. Να κλείσει το φύλλο αγώνα, να φύγουν οι διαιτητές, να φύγουν οι αντίπαλοι και μετά θα είναι ολονύκτιο το πάρτι. Όσες ώρες θέλετε. Δεν θα φύγουμε από τα τσιμέντα μέχρι το βράδυ, νύχτα, για να φύγουμε να πάμε στο Λευκό Πύργο. Λοιπόν, και να γίνει πομπή στο ανοιχτό πούλμαν, το οποίο είναι το ξεσκέπαστο το πούλμαν, το οποίο είναι το κόκκινο πούλμαν που κάνει τις περιηγήσεις στην Άνω Πόλη, γενικά στην πόλη, αυτό που είναι στο Λευκό Πύργο και λέει sightseeing, το έχετε δει σίγουρα, το οποίο είναι διόροφο και ο πάνω όροφος είναι ανοιχτός. Ναι. Αυτό λοιπόν έχει διαμορφωθεί σχετικώς, με αυτοκόλλητα ΠΑΟΚ παντού, είναι ασπρόμαυρο είναι το πούλμαν. Λοιπόν, όλο αυτό για να το ζήσουμε χρειάζεται λίγη αυτοσυγκράτηση. Αν θέλουμε με τον τρόπο μας, το κατανοώ ότι είναι 34 χρόνια, κατανοώ ότι έχει μαζευτεί πάρα πολύ τρέλα, ειδικά μετά την περσινή κλοπή, αλλά αν θέλουμε να δώσουμε κι εμείς την ευκαιρία στον άνθρωπο αυτόν να το χαρεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μέσα στην Τούμπα, να προλάβουν οι άνθρωποι να στήσουν την εξέδρα για να γίνει η απονομή με μια τρομερή γιορτή και μετά ας μπουκάρουμε όλοι, που λέει ο λόγος. Αλλά μισή ωρίτσα υπομονή πρέπει να την κάνουμε. Αυτό είναι το σημαντικό και πρέπει να σταθεί σαν μήνυμα, γιατί είναι κυριολεκτικά όλα σε μια λεπτή ισορροπία. Balance που λέει και ο φίλος μας. Ακριβώς. Και δεν θέλω, για να... Καλό είναι να το ξέρουμε πραγματικά, δηλαδή, ανεκδίγητο, μια λεπτομέρεια, αλλά είναι να τρελαίνεσαι. Να έχει το κρατικό κανάλι το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και να βάζει σφήνα την απευθεία σύνδεση συνέντευξη με τον προπονητή του Ολυμπιακού. Μην χάσουμε, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς. Λοιπόν, είναι η τραγικότητα αυτών των ανθρώπων, είναι η τραγικότητα μιας νοοτροπίας που υπάρχει εδώ και τόσα χρόνια. Καλό είναι λοιπόν αυτό το πανηγύρι να είναι πανηγύρι με δικαίωση και όχι να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα. Πολύ μεγάλη προσοχή, όλα πρέπει να γίνουν στην ώρα τους. Γεια και χαρά. Γεια σου φιλάρετε. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Έλα Κωνσταντίνε. Καλώς τον, ναι. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Ζουμουσού αδερφέ. Περισσότερο από ποτέ λέμε. Μην ματάτε τίποτα ρε. Περισσότερο από ποτέ. Ένα πράγμα με στεναχώρησε μόνο. Ο τραυματισμός του αρχηγού. Να αυτό μας χάλασε. Τώρα τα άλλα δεν μας χαλάνε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αυτό. Τι να κάνουμε. Δεν ξέρουμε πόσο σοβαρό θα είναι τώρα, μακάρι να μένει πολύ σοβαρό. Σήμερα θα φανεί. Όλων οι ευχές μας είναι να ακούσουμε σήμερα μία κάκωση, μία θλάση. Βέβαια, ένα καλό προσέξτε, μία θλάση που θα είναι το μη χειροβέλτιστον, έτσι. Ας είναι θλάση. Να μην είναι ρήξη χιαστών. Να μην είναι χιαστή. Ναι, αυτό. Είναι αυτά που φοβούμαστε. Αυτό. Τώρα δεν είμαστε και γιατροί, αλλά αυτά που ακούμε. Έτσι. Λοιπόν, τα παιδιά πάλεψαν σαν λιοντάρια για μένα, σε μια εχθρική ατμόσφαιρα, με ένα διαιτητή μυστήριο πάλι. Δεν σώνεται η κατάσταση με τίποτα. Ο άλλος πήγε να σεντράρει, έβαλε γκολ. Εντάξει, χάσαμε ευκαιρίες, συμβαίνουν αυτά. Τώρα, κάθε εμπόδιο και καλό. Θα την κάνουμε τη φιέστα μας κανονικά όπως πρέπει, στο γήπεδό μας και τελειώνει το παραμύθι. Εγώ ένα πράγμα, Κώστα, στεναχωρήθηκα, που δεν πήραμε το πρωτάθλημα με διψήφιο αριθμών πόντων. Έτσι έπρεπε να γίνει. Έλα μόνο το, εντάξει. Και με μονοψήφιο, αφού το πίστευα ρε παιδί μου. Σας είχα πει κάτι.
Εγώ στοιχηματάκια δεν είμαι. Ούτε το παίζω η Δήμονα. Είπες ότι δεν θα χάσω πόντο. Αχ, σας είπα. Αν θέλ, βάλτε ένα εικοσαρικάκι και δεν το είπα τώρα. Το είπα το Φεβρουάριο, το Γενάρη το είχα πει. Βάλτε όλα σας τα λεφτά ότι δεν θα κάνει ούτε μία ήττα μέχρι το τέλος ο Γαύρος. Άρχισαν όλοι τα rotation στο δεύτερο γύρο. Πώς το λένε αυτό να πούμε. Διάπλατα, διάπλατα. Να μην πω τώρα, ξέρεις πια. Διάπλατα ανοιχτά, φίλε, διάπλατα. Περνάνε τρένα. Και αυτό που είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού, ότι είχαμε καλή ομάδα, μας σταμάτησε. Εκράτα την ομάδα αυτή την καλή που έχεις και τον χρόνο, να δούμε τη μαγιά σου, ρε Μάρτενς. Να δούμε ποιος έχει και εμείς τη δικιά μας, να δούμε πάλι ποιος θα είναι. Γελάει η κοινωνία τώρα με αυτό που γίνεται. Κάτσε κάτι να πρέπει να πούνε και αυτοί. Κάτι πρέπει να πούνε. Καλύτερη επίθεση, πρώτη σε assist, ο Φουρτούνης. Δεν πειράζει. Εσείς τους επένους, εμείς το πρωτάθλημα. Μια χαρά. Δεν με χαλάει καθόλου. Να πήγε το αφεντικό του το Βαγγέλιο να βάλει και το ΒΑΡ να βάλει. Αλλά πού να το βάλουν το ΒΑΡ θα μόνο στις Μικόνορες. Σκέφτομαι κάπου που μπορούν να το βάλουν το ΒΑΡ. Πουθενά δεν ούτε το ΒΑΡ μπορούν να βάλουν αυτό. Γεια σου Βασιλάκη. Χαιρέτησα ένα φιλαράκι. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Φιλιά. Κάτε καλή εβδομάδα. Μη μασάτε. Τι να μασάμε βρε. Τι να μασάμε. Λοιπόν, μαέστρο. Άλλες δύο. Άλλες δύο. Μην παίρνετε άλλο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν. Είσαι ο. Από έλα ρε μάγειρα. Έλα ρε μάγειρα. Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Ναι. Πολύ προσεκτικά. Βεβαίως. Αυτό που έχουμε αρχηγό τον είδε στο τέλος τι έκανε. Το ανέβασετε και στη Ζουμουσού. Δεν ήθελε να φύγει από τον πάγκο, φίλε. Δεν ήθελε. Το βλέμμα του τα έλεγε όλα. Κωστή, εγώ ούτε πώς θα το πω. Είμαι ρομαντικός και τέτοια. Με τον άνθρωπο αυτόν δεν ξέρω δηλαδή αν το παίζει ή αν είναι ή αν αισθάνεται τόσο σου λέω πολύ. Κάτι. Σου λέω κάτι στο ερώτημά σου. Επειδή έχω τη δυνατότητα να ξέρω 2-3 πράγματα παραπάνω. Δεν είμαι ούτε ρεπόρτερ της ομάδας, ούτε είμαι στις προπονήσεις. Όμως έχω τη δυνατότητα από πολύ δικούς του ανθρώπους και από διάφορα περιστατικά που δεσμεύτηκα να μην τα πω ποτέ στον αέρα και ξέρουν αυτοί που μου τα είπαν ότι το στόμα μου είναι σφραγισμένο, είμαι τάφος κλειστός, ότι δεν υπάρχει φίλε ούτε ένα σημείο να προσποιείται κάτι που δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ό,τι βλέπεις είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό τραυματίζεται χθες, γιατί θα μπορούσε άνετα να φυλάξει τον κόλο του και ένα μπιμπιμπι έτσι νωρίτερα που κάνει τη διάταση που θέλω ότι και εκεί έπαιξε ρόλο που άστο, κάνει υπερπροσπάθεια άστο, που το νιώθω εγώ το τράβηγμα στα πόδια μου, να μην πω κάπου αλλού. Λοιπόν. Αν το κάνουμε δυο, αν μας τυχαίνει και στους δυο μας. Ρε φίλε, κάνει σπαγκάτο ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος κάνει σπαγκάτο και υπερπροσπάθεια. Άστο. Ένας που θέλει να φυλαχτεί. Εντάξει, ας περάσει τώρα. Okay. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν είπα να φυλαχτεί από τραυματισμούς και από αυτό. Ότι όλα στη συμπεριφορά του λοιπόν, καταλήγω σε αυτό που με ρωτάς. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο είναι φτιαχτό. Το οποίο είναι κύβδηλο, ψεύτικο. Ό,τι βλέπεις, φίλε, το τρέλο, η τρέλα, το πάθος του, η αυταπάρνηση, ο ρομαντισμός του, άνθρωπος που χαϊδεύει το παιδάκι που είναι στο αναπηρικό αμαξίδιο και νιώθει μια αμηχανία, δεν ξέρω ποιος, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτός που είναι στην κορυφή. Αυτός λοιπόν νιώθει μια συστολή, μια αμηχανία. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που τρελαίνεται. Έτσι. Και αυτό που είδα εχθές, φίλε μου, πριν να αρχίσει ο αγώνας, πόσο θα χτυπηθεί άλλο αυτός ο πρόεδρος που έχουμε. Άστο. Πόσο τιμωρείται ρε φίλε. Άστο φίλε. Κανένας τους δεν είναι άξιος ούτε να του δέσει τα κορδόνια από αυτούς που μας το παίζουν οι δικολόγοι. Να πας Λάρισα για 15 λεπτά να κάνεις αυτό που κάνει αυτός, να αγκαλιάσεις τα παιδιά του όλα και να γυρίσει Θεσσαλονίκη για να δει τον αγώνα. Τον γράφει η ιστορία, χαράσετε στις καρδιές μας ανεξίτηλα. Μέχρι να μας πάνε 4 σκεπασμένους με τη σημαία, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχάσουμε αυτό που έγινε και πέρσι και φέτος. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε, ακούστηκαν οι προσευχές μας, είναι ευεργέτης και τον γράφει ανεξίτηλα ιστορία. Και θα τον γράφει και αυτά που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Στη νέα τούμπα που θα μπούμε, τους ομίλους του Champions League, όλα αυτά, όλο το ζουμου σου που έρχεται. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Λοιπόν, Κωστή, ένα τελευταίο. Ναι. Θα με βάλεις στην κλήρωση. Ναι, πες μου. Και για τα εισιτήρια, αλλά... Όλα μέσα. Ό,τι άλλο θα κερδιθεί, θα τα δώσεις εσύ εκεί που ξέρεις.
Εγώ επειδή ανάγκη έχω μόνο το εισιτήριο, γιατί ξέρεις τι έπαθα και δεν έχω να πάρω εισιτήριο. Ωραία, ωραία. Πες μου όνομα, πες μου όνομα μόνο. Τάσος, στο 192 στο τέλος. Σε φιλώ, σε φιλώ. Ναι. Και μια άλλη ερώτηση, μήπως γνωρίζεις από αυτό, έτσι. Πες μου. Τι καριδάκι θέλει να πάρουμε για να βγάλουμε ένα κάθισμα. Γεια! Μην τολμήσετε! Μην τολμήσετε! Δεν πρέπει το γήπεδο μετά να είναι σαν βομβαρδισμένο. Έτσι. Καλημέρα σας. Πιθανό να γίνει και κάποιος μεγάλος αγώνας φιλικός, φιέστα, με έναν αντίπαλο από το εξωτερικό. Μην πάμε και είναι ξεδοντιασμένο το γήπεδο. Μην κάνετε. Χαβαλέ κάνουμε που λέμε. Προσοχή τώρα, μην είναι ρήπιο μετά το γήπεδο, ξεδοντιασμένο. Άμα ο καθένας πάρει το καρεκλάκι μαζί του, αλίμονο. Καθίστε, περίμενε. Δεν. Τέλος πάντων. Καλημέρα! Ναι! Κωστή, καλημέρα! Καλώς το παιδί! Καλώς τον! Έκλωσε ο πατέρας 4 εδώ. Έλα ρε αγοροπατέρα, πού είσαι, ρε γάμο το. Καταρχάς, περαστικά στον αρχηγό μας. Όλα να πάνε καλά. Περαστικά. Κατά δεύτερο, θέλω να σε ευχαριστήσω για το διαρκείες του βόλεϊ, γιατί πήγα χθες με τον ένα μου τον γιο που έχει κάποια θεματάκια και το ευχαριστήθηκε και το παιδάκι. Πολύ χαίρομαι. Αυτό είναι ζήτημα για μένα. Αυτό, φίλε. Πολύ χαίρομαι. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Για μένα έχει μεγάλη σημασία αυτό που σου λέω. Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Και έτσι έπρεπε να γίνει, να το γιορτάσουμε την Τούμπα χωρίς να τρέχει τόσος κόσμος στα Τέμπη, βραδιάτικα και να έχουμε τίποτα κύματα. Όλοι όσοι πάμε να γυρίσουμε, να πανηγυρίσουμε, να το γλεντήσουμε. Ετοιμαστείτε για μια γιορτή άνευ προηγουμένου. Και στα Τέμπη τα παιδιά... Και άμα θες βάλεμε και την κλήρωση. Να σε βάλω και στην κλήρωση. Πες μου λίγο, θύμισε. Καράλαπος 908. Καράλαπος 908. Να πω κάτι. Στα Τέμπη, το είπα και πριν το ματς, θα πήγαιναν τα παιδιά έτσι κι αλλιώς για να ανταμώσουν τα 6 αετόπουλα. Ό,τι και να γινόταν. Ο σκοπός δεν ήταν πάμε να πανηγυρίσουμε εκεί. Πάμε να αποτίσουμε φόρο τιμής, να δείξουμε ότι τα παιδιά αυτά δεν τα ξεχνάμε, όπως και τα 2 αετόπουλα που χαθήκαν 10 Απριλίου του 91, που τους κάψαν μέσα στα αυτοκίνητα. Δεν ξεχνάμε αυτούς που έφυγαν. Έτσι. Θα πηγαίναμε έτσι κι αλλιώς εκεί. Έτσι κι αλλιώς εκεί. Όπως επίσης το πρωτάθλημα που κατακτιέται είναι αφιερωμένο και σε αυτά τα παιδιά. Και σε όλους τους άλλους που έφυγαν. Στους δύο Παναγιώτηδες, στον Κατσούρη, στον Πικυλίδη, στην Τούλα μας. Σε όλα τα παιδιά που έχουν φύγει πρόωρα και δεν είναι εδώ. Στον Άσο. Τους σκεφτόμαστε αυτούς μέσα στη χαρά μας. Σκεφτόμαστε αυτά τα παιδιά. Τώρα το παλικαράκι που πήγε στη Λιβαδιά και ανέβηκε να βγάλει τη φωτογραφία και πήγε άκλαυτο. Έτσι, άδικα, δεν τους ξεχνάμε, δεν τους ξεχνάμε. Εννοείται, Κωστή, σου έχω πει ότι περνούσα μια φορά, κατέβαινα Βόλο και ακούστηκε στο ραδιόφωνο τη διαφήμιση για τα διαρκείας, το ΠΑΟΚ την ώρα που περνούσα έξω από αυτό το μήμα. Δηλαδή, φοβερό. Τι να φοβερό. Πω, δεν έχω να πω, τα παιδιά ζούνε. Φιλιά, φιλιά. Θα σας αφήνω, για χαρά. Να είσαι γερός. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλημέρα. Εγώ θέλω να βρεθεί αυτός που πήγε και βεβήλωσε αυτό το μνημείο. Θέλω να βρεθεί, το θέλω φωτογραφία στο κινητό μου. Θέλω να τον βρω κι εγώ, να του σφίξω το χέρι. Τίποτα άλλο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, όποιος έχει οποιοδήποτε πληροφορία, δεν ξέρω. Θέλω να βρεθεί ρε παιδί μου. Το θέλω, πώς το λένε. Ναι. Θέλω να τον έχω στο κινητό μου φωτογραφία. Θα τον κάνω αφίσα. Θέλω να δω το πρόσωπό του, θέλω να ξέρω. Έτσι, ναι, τίποτα. Και να ξέρω τι έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή στη ζωή του. Θέλω το βιογραφικό του. Θέλω να μάθω ποιοι είναι οι φίλοι του, η οικογένειά του, τι δουλειά κάνει. Όχι. Δεν θέλω την οικογένεια σε κανέναν. Αυτό τον κύριο θέλω να το συναντήσω. Και αν το βρουν, θα το συναντήσω. Τίποτα άλλο. Έτσι, ειλικρινά. Τίποτα. Όπου να είναι θα το συναντήσω. Χαιρετώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καιρός. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Διάλειμμα. Πρέπει να κάνω. Εδώ και 10 λεπτά πρέπει να κάνω διάλειμμα. Ξαναλέω. Αλφα Πλαμ. Νούμερο 1 προορισμός και για ηλιακά. Με την καλύτερη ποιότητα. Υψηλότερη ποιότητα. Με την απίστευτη απόδοση. 25 χρόνια δεν έχετε τζάμπα νερό. Κούτρα. Μακρυγιάννη 71 στην Ηλιούπολη. 6-51-7-18. Και για φυσικό αέριο, ο ειδήμονας, ο ειδικός. Ξαναλέω, 65-17-18, τηλεφωνήστε και 12 άτοκες δόσεις. Ο νούμερο 1, με συλλέκτη τιτανίου, με άθραυστα κρύσταλα, boiler, inox, τριπλής ή άλωσης, glass. Μιλάω για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Εκεί θα βρείτε αυτό που θέλετε. Ξαναλέω πριν φύγω για το διάλειμμα. FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526, για να μπείτε στη κλήρωση για 3 εισιτήρια για τον αγώνα Fiesta. Μοναδικά, συλλεκτικά αυτά. Πρέπει να είστε εκεί να το ζήσετε.
Για δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ που κληρώνουμε και για μία σακούλα κρέατα το κροπολίο Μιχάλης. Επιστρέφουμε! Έλα, δώσ' του! Έχεις να σπάσει τίποτα, αγόρι μου! Άνοιξε την κρυσταλλιέρα! Κάνε μου χαμπέτι! Κάντα όλα γιάσμα, ρε κιώτη! Έτσι, αγόρι μου, κάνε τις κρυσταλλιέρες από μέσα! Βγάλε τον πυρήμαχο! Την πογάνα δίπλα! Την κανάτα! Το βάζω! Το κινέζικο το βάζω! Από κάτω είναι κάτι, μια εξάδα με πιάτα! Εκείνη την πιατέλα! Εκείνο το κεραμικό! Γουστάρες, έτσι! Ε! Και δεν χρειάζεται να μαζέψουμε, φίλε, τα σπασμένα! Ωραίος! Σας έχω δύο εκπλήξεις για τη Δευτέρα. Εννοείται τη Δευτέρα, αφού ο Τσούμπα Ακπομ δεν μετρήσαμε τα ακυρωθέντα γκολ που ήταν κανονικά και θα κέρδιζε το στοίχημα, θα ξεκινήσει να παίζει Μποφίλιου για μία εβδομάδα, αλλά έχω τη δικλίδα την πιπιπμένη και δεν καταλαβαίνω τίποτα! Δεν καταλαβαίνω τίποτα! Τζούμου σου λέμε και τα πάντα καίμε. Δεν πέφτει με τίποτα. Ζήστε τη στιγμή την κάθε μία. Ζήστε την. Δεν είναι ωραίο που έχουμε άλλες 6 εβδομάδες προετοιμασία, foreplay, προκαταρτικά, για να φτάσουμε στην κορύφωση. Κρατιέστε! Κρατιέστε! Εγώ κρατιέμαι, γαμώτο! Πάμε! Να μιλήσετε εσείς 23-10, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανένας και ποτέ. 23-10-287-888, ξαναλέω τελευταία φορά τι κληρώνουμε για το επόμενο δεκάλεπτο. Τρία μαγικά χαρτάκια για τον αγώνα της Κυριακής, για τη φιέστα, την περιμέναμε 34 χρόνια, αφού πέρσι έγινε κλοπή. Η φιέστα η μοναδική, θα γίνουν απίθανα πράγματα, μοναδικά, θα είναι εμπειρία ζωής. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να κερδίσετε τρία μαγικά χαρτάκια, ένας κάθε εισιτήριο, δύο λαμπάδες ΠΑΟΚ υπέροχες και μία σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλη στον Εύωσμο Μενελάου 29. Πάμε να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλα τα ζουμουσάκια. Αλλός το παιδί. Αλλός και στην 2014. Έτσι. Αλήθειες λες, Θουβού. Τώρα που πάει, Κωστή, έβλεπα σε ένα, δεν το ήξερα αυτό, έβλεπα σε ένα τέτοιο πρόσφατα για τον ΠΑΟΚ, λέει ότι απορροφήσαμε την ΑΕΚ. Πότε έχει γίνει αυτό? Το 1926. Το 26 την απορροφήσαμε. Ναι. Έγινε δικέφαλος αετός. Δικέφαλος αετός με τα μαζεμένα φτερά. Ναι, μιλάμε, έγινε τότε... δικέφαλος για δύο, για τους τότε, δύο αετούς. Τότε είχαμε σήμα το τετράφυλλο τριφύλλι και το πέταλο. Ναι, ναι. Αλλά ήταν δύο ομάδες, απορροφήθηκε η ΑΕΚ. Και από έγινε δικέφαλος. Ναι. Δεν το ήξερα ακριβώς τι έγινε στην ιστορία, τέλος πάντων. Άρα αυτή είναι η τρίτη ΑΕΚ. Θα γιορτάσουμε τα γενέθλια και στις 20 Απριλίου, έτσι. Δηλαδή, ξεκάθαρα. Καλά, αυτό είναι άσχετο. Απλά λέω για την ΑΕΚ, είναι η τρίτη και η τέταρτη φορά που... τέλος πάντων, 2014. Κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, αγόρι μου. Για το Τσούμπα, ωραίος ο Σβαρόσκι, αλλά όταν έφυγε ο Πρίγιοβιτς, για να πω κάτι ποδοσφαιρικό, ο Σέντερ Φορ, ναι, έπρεπε να είναι έτοιμος, έπρεπε να, ξέρεις, να κάνει κάτι παραπάνω. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ο Τσούμπα είναι τα αθλητικά του προσόντα. Ναι. Είναι η ταχύτητα, η δύναμη, το άλμα, πώς ξεπετάγεται, όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν και λίγο κάνουν τη διαφορά και καλύπτουν τον Πρίγιοβιτς. Ο Σβαρόσκι, αν δεν πάρει παιχνίδια, ακόμα δεν μπορεί. Φαίνεται ότι θέλει παιχνίδια. Ο Σβαρόσκι, λοιπόν, φαίνεται ότι είναι πιο έτοιμος, ναι, όταν έρχεται από τον πάγκο, χωρίς το άγχος της φανέλας του βασικού, που είναι βαριά η φανέλα, για να έχεις αυτήν την ευθύνη. Γιατί είναι έτσι, άλλο το κοστάρι, ενώ, δεν είναι μόνο ευθύνη. Ενώ ο Τσούμπα φαντάζει πιο έτοιμος, παρότι έχει νευρικότητα, παρότι φαντάζει πιο έτοιμος, ναι, και στο παιχνίδι το νιώθεις πολύ περισσότερο, είναι πιο συμμετοχικός. Είναι τα προσόντα του σωματικά. Όλα, όλα. Να τρέξει, να μαρκάρει, η αλτικότητά του. Ναι. Όλα, ναι. Για τους Σβαρόφσκι, οι προπονήσεις, τα δικογενειακά διπλά και τα λοιπά, για ένα 20 λεπτό αρκούν για να είναι σε φόρμα. Αλλά για να έχεις ένα παιχνίδι ολόκληρο διάρκεια και να είσαι σε καλή κατάσταση, θες παιχνίδια. Θεωρώ, λοιπόν, ότι δεν είναι θέμα προπόνησης. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογικό. Ψυχολογικό. Και ψυχολογικό, αλλά δεν είναι κάτι παιχνίδια στα πόδια του για να δείξει αυτά που μπορεί όλα να τα ξεδιπλώσει στο χορτάρι, κατάλαβες. Ναι. Τέλος πάντων. Συμφωνώ. Χτες δεν καταλαβαίνω γιατί στεναχωριούνται κάποιοι δικοί μας.
Δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Δεν νομίζω ότι οι στεναχώρια... Υπήρχαν κάποιοι την ΑΕΚ, την ΑΕΛ μπορεί να κερδίσουμε και ξέρω εγώ και βάζουμε τα γκολ και τέλος πάντων. Ναι. Δηλαδή είναι... Τι να πω τώρα. Τα αφήνω, ναι. Η μόνη στεναχώρια που δικαιούμαστε χθες είναι, ο τραυματισμός του αρχηγού. Έτσι. Και άντε να σου πω, να βάλω και μία παράμετρο ότι θέλαμε να περάσουμε πρωταθλητές και τυπικά από τα παιδιά. Αλλά στην ουσία δεν είμαστε. Δηλαδή θα αλλάξει κάτι. Ή μήπως πέρσι, θα υπήρχε μια απονομή. Από πέρσι. Και από πέρσι. Τι λένε οι εκτιμήσεις για τον αρχηγό? Τι να σου πω, αδερφέ. Χθες να σου πω κάτι. Η κάκωση είναι βέβαιη και κάνουμε προσευχή να είναι μόνο κάκωση. Η κάκωση είναι τίποτα, φίλε. Αλλά σήμερα θα φανεί... 10 μέρες. Άστο, δεν υπάρχει. Είναι σαν να μην έγινε. Ο φόβος είναι, φίλε, για ρήξη χιαστών. Που κόβονται... εκεί είναι βαρύς τραυματισμός εξάμηνο. Σήμερα θα φανεί από τη μαγνητική. Όσοι σας λένε από χθες ότι ξέρουν, πουλάνε οι ατριλίκοι χωρίς λόγο. Έτσι, σήμερα στη μαγνητική θα ξέρουμε. Έτσι, τι να πω. Μακάρι να είναι όλα καλά. Εγώ στέκομαι στο πρόσωπο του αρχηγού, ο οποίος πρώτος ξέρει, δεν χρειάζεται να περιμένει τη μαγνητική. Αυτός ξέρει. Καταλαβαίνει. Τι να πω. Μακάρι και ο ίδιος να μην έχει καταλάβει. Να μην έχει καταλάβει ο ίδιος ότι δεν είναι τόσο. Μακάρι να έχει κάνει λάθος και να το τόνιωσε παραπάνω από ό,τι ήταν. Αλλά εκεί όντως η διάθεση που έκανε για να φτάσει την μπάλα του σπαγκάτο πριν, και εγώ πόνεσα, ρε παιδί. Εντάξει. Τι να πω. Γεια σου, Θουβού. Να σε καλά. Τζουμουσού, αδερφέ, προχωράμε. Προχωράμε. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Πόσες γραμμές έχει μέσα, γίγαντα? Τρεις. Εσείς οι τρεις και μην παίρνετε άλλο, γιατί πρέπει να κάνουμε και κλήρωση, να φύγω και στην ώρα μου, να μην φάω χρόνο από τα παιδιά. Καλημέρα! Ναι! Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Τι κάνεις? Δόξα τον Θεό. Καταρχήν γράψε λίγο 232. 232, ωραία. Ιστήριο. Και συγκινητικός χθες αυτός που δεν θα γίνει ποτέ αφήσα σε παιδικό δωμάτιο. Για πες, είσαι ο... Είμαι ο Γιάννης. Γεια σου ρε Γιαννάρα! Γεια σου ρε Γιαννάρα! Τι κάνεις, αδερφέ μου, είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Συγκινητικός για μια άλλη φορά ο Κρέσπο. Ο Κρέσπο συγκινητικός για άλλη μια φορά, έτσι. Έτσι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Πάμε όλοι μαζί για τη φιέστα. Αγόρι μου! Αγόρι μου! Ζου μου σου, αδερφέ μου! Να είσαι καιρός! Να είσαι καλά! Να είσαι καλά! Να είσαι καλά! Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα σας! Δυο γραμμές ακόμα και μετά. Ναι! Καλημέρα! Καλημέρα! Ναι! Πολύ. Ήθελα να δηλώσω συμμετοχή για... Ξανά λίγο, αδερφέ, γιατί δεν ακούστηκες από την αρχή. Ξανά ναι, λίγο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Να δηλώσω συμμετοχή για το εισιτήριο. Ναι, πες μου λίγο το όνομά σου. Άγγελος 132. Ωραία. Σε έγραψα, Άγγελε. Πάμε. Και κάτι πολύ σύντομα. Γιατί θεωρούσε ο λαός δεδομένο ότι θα φύγουμε με το διπλό συγκεκριμένα από τη Λάρισα, με το όποιο παρελθόν έχουμε? Δεν είναι δηλαδή μια πολύ εύκολη, πολύ φιλική έδρα η Λάρισα? Γιατί θεωρείται τόσο δεδομένο το πράγμα? Όταν υπάρχει αυτή η ευεξία, όταν υπάρχει αυτός ο υπερενθουσιασμός, δικαιολόγησέ το, αδερφέ. Εγώ όλη την εβδομάδα έλεγα ότι θα αντιμετωπίσουμε μια πολύ εχθρική ατμόσφαιρα. Με κλωτσιά, με ένα διαιτητή μπαγλαμά, που στο 4 πάει να κόψει το πόδι του Ολιβέρα και δεν είναι μια κίτρινη. Εκεί καταλαβαίνεις τι πρόκειται να συμβεί. Με αντεθνικά συνθήματα, με βεβηλωμένο το μνημείο, με όλα αυτά. Λοιπόν. Ακριβώς. Ακόμα και αν η Λάρισα ήταν χαλαρή και άνετη και ήταν στη μέση της βαθμολογίας, πάλι θα ήταν εχθρική η αντιμετώπιση. Οπότε, ναι. Πάντα έτσι παίζουν αυτοί. Έχουν μαζί μας λύσα. Έχουν μαζί μας πρόβλημα. Ειδικά θυμάμαι άπειρες ομάδες να περνάνε έναν ωραίο απογευματινό περίπατο μέσα στην έδρα τους. Εμείς ξέρουμε ότι θα ματώσουμε. Παρόλα αυτά. Υπάρχει προϊστορία. Okay. Έξι μέρες. Περιμέναμε 34 χρόνια. Θα κολώσουμε σε 6 μέρες. Σε 6 μέρες, όχι βέβαια, περιμένουμε. Έτσι. Γεια σου, Άγγελε. Όλα θα πάνε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Καλημέρα σας. Τελώς. Φεύγω. Δώσε. Δώσε μου. Τρία νούμερα. Από το ένα. Περίμενα να δω τι γίνεται. Λοιπόν. Από το ένα μέχρι το 102 θέλω. Δώσε μου τρία νούμερα να δώσω τα εισιτήρια. Το 4, άλλο. Το 50, ναι. 93. Ωραία. Δώσε μου δύο να δώσω τις λαμπάδες. Το 14. Και το 80. Και άλλο ένα να δώσω και τα κρέατα. Το 16. Βάλε να παίζει, φίλε. Βάλε να παίζει το σύνθημα. Βάλε να παίζει το σύνθημα. Πάω. Να τα πω.
Έτσι. Και σε 5-6 ημερούλες και σε 5. Κρομίδας Γιώργος σε 200. Ζαχαριάδης Χ σε 640. Και Γιάννης, αυτός είναι από τα τηλέφωνα, σε 232, χωρίς επίθετο, είναι οι τρεις που κερδίζουν τα εισιτήρια. Ξαναλέω, Κρομίδας Γιώργος, Ζαχαριάδης Χ και Γιάννης 232. Γιάννη, πρέπει να πάρεις στη γραμματεία μας, στο 287. Τι, τώρα τα κληρώσω. Ναι. Να πάρεις τη γραμματεία μας για να αφήσεις τα στοιχεία σου και άμκα και τα λοιπά. Πάμε. Λαμπάδες. Βαγγέλης Πλαγιάρη. Τη μία λαμπάδα. Και Τσακυρίδης Δημήτρης την άλλη. Δυο λαμπάδες. Έρχεστε από εδώ. Από το ραδιόφωνο μας. Λέω το Σοφού 18 έκτο όροφο να τις πάρετε. Πάω να δώσω και τα κρέατα. Κρέατα. Ο Παναγιώτης σε 5.45. Βάλαμε σε όλες κληρώσεις για κρέατα και εισιτήρια. Παναγιώτης σε 5.45. Κερδίζεις τα κρέατα. Θα σε πάρουμε και σε ένα τηλέφωνο. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Μην ξεχνάτε. Χορηγός δεύτερης ώρας, η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, με εξαιρετικές, με υπέροχες γεύσεις, με καταπληκτικά φαγητά, απέναντι από το Μασού της Ελευθέρας, ένα πλήρως αναγυρισμένο χώρο. Φυσικά για χαλβά, χαλβάς, Λουκάς, κορυφαίος εξάγη σε πάμπολες χώρες, έχει αυτό στη συνταγή, σε 14 υπέροχες γεύσεις και εξάγει σε Αυστρία, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Αυστραλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, η γεύση των παππούδων από την Κωνσταντινούπολη. Μπείτε και στο lukas.gr για να ενημερωθείτε. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Έρχεται η Τρόικα. Δεν πέφτει με τίποτα. Ζουμουσού λέμε. Άλλες 6 υπέροχες ημέρες αναμονής. Με το χαμόγελο στα χείλη. Με πανηγύρι παντού. Στην πόλη, στη χώρα, στη Μακεδονία μας. Παντού πάνω στον πλανήτη. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Bye, 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 bye.